Εδώ είμαστε με μια μικρή καθυστέρηση. Καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Είναι η εκπομπή του Αγίου Ανάμεσα. Ωραία. Του Αγίου Ανάμεσα. Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι. Βέβαια. Γιατί δεν κάναμε κάτι εμείς για αυτή τη μέρα. Γιατί, Ελένη μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί στα δικά μας τα μάτια να έχουν περάσει λίγο τα χρόνια για το καθένα μας, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο επίπεδο του Αγίου Ανάμεσα να μην ασχολούμαστε, καταλαβες. Όχι, νομίζω ότι από μόνη δηλαδή, της δηλαδή, ας πούμε, ο διευθυντής του ραδιοφώνου, ωραία, που ξέρει πότε είναι οι αργίες, πρώτα τριήμερα, πότε τα πενθήμερα, όπως γράφετε τώρα, ωραία. Πότε σου είπε για Δευτέρα, πήγα δύο εβδομάδες, δεν μας είπε. Εσύ κατάλαβες. Τα έχουν υπολογίσει πιο έμπειροι. Εμείς τώρα μαθαίνουμε ακόμα. Γυράσκουμε αοί διδασκόμενοι. Τι γίνεται? Τι γίνεται λοιπόν, έρχομαι με είδηση της τελευταίας στιγμής, τρίτο μείον τρία στον Παναθηναϊκό. Στα πόσα μείον τρία καίγεσαι? Στα τρία δεν είναι? Στα τρία. Πέφτει, τι κάνει τώρα? Ένα, δύο, τρία βγαίνω. Λοιπόν, τρίτο μείον τρία στον Παναθηναϊκό, μία εβδομάδα από τον υποβιβασμό. Και όλα αυτά, ρε Συνίκο, για έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Βέμερ. Δηλαδή, θυμάσαι Βέμερ εσύ στον Παναθηναϊκό? Ποτέ. Μπορεί να χρωστάει. Τώρα που βλέπω φωτογραφία του. Τον θυμάσαι? Δεν τον θυμάμαι καν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ψάχνω φωτογραφία του για να δω ότι είναι σίγουρα αυτός. Λοιπόν, η Super League ανακοίνωσε την τρίτη ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, κάτι που σημαίνει πως αν παρέλθει το χρονικό περιθώριο που έχει ο Παναθηναϊκός για να εξοφλήσει τον παίκτη ή να έρθει σε διακανονισμό μαζί του, θα υποβιβαστεί. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει, λόγω της αργίας της πρωτομαγιάς, το περιθώριο που έχει ο Παναθηναϊκός για να κλείσει την υπόθεση είναι μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Οπότε, μάλιστα, δηλαδή η Προεδράρα θα σκάσει τα 500. Ο Αλαφούζος λες, ναι, τώρα. Επιτέλους, ναι, που κάποιοι το λέτε Φραγκούζο και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, του δίνει και μια μέρα, λόγω πρωτομαγιάς αύριο. Σωστά, σωστά. Πέφτει και η εβδομάδα που δεν έχει μία εργάσιμη. Νομίζω ότι ο Βέμερ είναι ο μόνος που τραβάει το σκηνή τόσο στα άκρα. Δηλαδή, ακούς ρε παιδί μου, τότσε, θυμάσαι κάτι ποδοσφαιριστές, λες, κοίτα να δεις, ακόμη και σε αυτό να χρωστάει. Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι. Έναν ανάποδο να έχεις καλή ώρα. Άμα έχεις τάσει ανάποδο, να. Ανάποδο, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, δεν δουλεύει. Ανάποδο, σου λέω, σε φάση διακανονισμού, ρε παιδί μου. Ναι. Ένας ανάποδος να είναι, του λέει, εσύ σου δίνω 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα, σου λέει, όχι, τα θέλω όλα. Ή θεωρεί ότι τον κοροϊδεύεις και μετά το πάει αλλιώς. Και σου λέει θα σε τρέξω μέχρι το τέλος. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και σε τρέχει. Μετά θα σου βάλω το quiz. Θα κάνεις τη δική σου ψηφοφορία. Δεν θέλω να γίνει στο πόδι. Στον αέρα θα γίνει. Στον αέρα, Νίκο. Ό,τι σκέφτεσαι πάντα πρώτο, αυτό είναι. Δεν το έχεις λίγο κάνει. Ανάλυση παραπάνω, όχι, δεν το έχω θα κάνει. Θα στα προτείνω εγώ, αλλά θα στα αναλύσω. Έχω κάνει εγώ, είσαι με 15 ενδεκάδες. Και επίσης τώρα, κοίταξε να δεις, αυτό το quiz δεν είναι για μας, είναι για πιο μεγάλο κόσμο. Που έχει μεγαλύτερη εικόνα από εμάς. Τι λες, μεγαλύτερο εύρος. Έχει επιλογές και για γεννημένους από το 2001 στο 2010. Δεν είμαστε γεννημένοι το 2010, οκ. Okay. Σου λέω, έχει επιλογές μέχρι τότε. Είμαστε στην πέμπτη επιλογή από ό,τι βλέπω. Είσαι στην πέμπτη, ποια είναι η πέμπτη, από το 81 ως το 90 είσαι. Ναι, εκεί είμαστε. Εννοείς ότι δηλαδή εγώ μπορώ να επιλέξω καλύτερη δεκάδα από το 81 στο 90, ας πούμε, παράδειγμα? Όχι, ρε. Α, εσύ μπορώ να επιλέξω από εκεί. Εσύ επιλέξεις πότε είσαι γεννημένος. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ όμως δεν έχω δει, ας πούμε, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, αλλά δεν έχω δει το Κούδα, δεν έχω δει τον Παρίδη, ναι, δεν έχω πω, δει τον Τερζανίδη. Ένας φίλος έφτιαξε δεκάδα με βάση αυτούς που έχουν δει τα μάτια του. Γιατί λέει ότι εμπιστεύομαι μόνο τα μάτια μου. Εσύ τώρα, ας πούμε, δεν έχεις ακούσει για τον Κωστίκο. Ναι, αλλά δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω δει. Θυμάμαι από εποχές εκεί, τότε ζήσει Βρίζα, Άρσεναλ, δηλαδή, από εκεί και μετά. Από παράγοντες, δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις διαβάσει για... Έχεις διαβάσει, ναι. Για Παντελάκι. Εγώ τώρα ένα που θέλω τον έχετε βάλει. Έλα. Τώρα ένα που ήθελα τον έχετε Ποιον? Βάλει. Για ανοιγούμενο. Πού είναι, υπάρχει... Καλά τώρα, τρολάρεις. Καθόλου. Εσύ θες να κάνεις το... Καθόλου. Του τρολαρίσματος. Θα στο δεν κάνω μετά. Δεν έχεις παίξει Champions League τότε. Θέλω να το δεις σοβαρά το θέμα, εντάξει, γιατί έγινε με πολύ κόπο και με πολύ κούραση και με ξενύχτια, ναι, και θέλω να το αντιμετωπίσεις σοβαρά. Υπάρχει μια παράληψη όμως, λέω εγώ. Ποια είναι η παράληψη του Γιάννη Γούμενου? Βέβαια. Βέβαια. Εντόπισες κι άλλες? Όχι, αυτή θυμάμαι που τη συζητούσαμε κιόλας. Τη συζητούσαμε κιόλας, γι' αυτό. Μαζί. Του Γιάννη Γούμενου. Ναι. Δεν το έλεγα την άλλη φορά έξω. Δεν το τον έφαγε τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Έχω βάλει άλλους όμως. Αν έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε βάσει αυτά που έχουμε δει, ναι, υπάρχει μια όχι, καλή βάση. Όχι, Νίκο, να ψηφίσει. Ας πούμε, εννοείται πάω χωρίς Κούδα. Όχι, δεν εννοείται, αλλά δεν τον έχουμε δει, ρε φίλε. Δεν έχουμε εικόνα. Δει. Δεν ξέρεις για τον Κούδα. Ξέρεις, έχεις δει και δεν βίντεο έχεις διαβάσει, και έχεις διαβάσει και όλα αυτά. Αλλά δεν τον έχεις δει.
Live. Με την ίδια λογική, γιατί αποθεώνουμε Πελέ Μαραντόνα, δεν του έχουμε δει ποτέ. Ρε παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι. Κάποιο που δεν έχει δει το Σορλέν, για παράδειγμα. Ναι. Ωραία. Όσο και να το εξηγήσει, δεν θα καταλάβει. Ναι, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ. Ωραία. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ούτε Πελέ Μαραντόνα είδες, έτσι. Όχι. Γιατί τους μνημονεύεις και τους αναφέρεις. Εγώ. Είπα εγώ κουβέντα για τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Εσύ. Έλαχιστε και παραγγελίε. Συγγνώμη. Όταν θα φέρεις ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, δεν θα πεις για Πελέ Μαραντόνα. Όχι. Ας πούμε τι θα πεις, Κριστιανό Ρονάλντο Μέση που βλέπεις. Θα πω Κριστιανό Ρονάλντο. Ωραία. Μπορείς να είσαι στο κριτήριο με τον φίλο μου που λέει επιλέγω μόνο όσους έχουν δει τα μάτια μου. Πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θα παίξουμε μπάλα. Έτσι θα παίξουμε μπάλα. Στο δεύτερο ημίωρο θα παίξουμε μπάλα. Πολύ ωραία. Και στο τρίτο σου έχω άρτα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, πού βρίσκεται. Καταρχάς, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Επειδή τον άκουγα και λίγο το πρωί τον Παπαδόπουλο, αυτός ο οποίος έζησε όλο το δορυφορικό, ήμουν εγώ επί τρία χρόνια, έτσι. Γιατί δεν ξεχνάω κάτι Κυριακές, με παρατούσε και μου έλεγε παίζουμε στο. Ξέρω εγώ, πώς το είπε, στο τρίγωνο. Άρτα, πώς το λένε. Τζαμπάζι. Εσείς ναι, ρε, παιδί μπορούσατε μου, να το κάνετε, απλά, φεύγει ο ένας. Ναι, μένουν οι άλλοι. Έπρεπε να τον βλέπει. Η ζέση για να πάει στο γήπεδο είναι η ίδια όπως θα είναι τώρα που θα έχει του χρόνου πάω Κάρις με το καλό. Λοιπόν, έτσι ήταν και τότε όταν ήταν να πάει, ξέρω εγώ, Εύρο Σουφλίου Άρης. Να καταγγείλουμε κάτι. Καλά, το είπα. Εύρο Σουφλίου, ναι. Να καταγγείλουμε κάτι. Παρακαλώ. Τα λέγαμε και έξω. Μην τυχόν τώρα που ανεβαίνει ο Άρης, που ανέβηκε ο Άρης στη Super League, ναι, δεν πηγαίνει αποστολές σε ΟΑΚΑ. Θα έχουμε επανάσταση εδώ πέρα μέσα, να ξέρεις. Δηλαδή έχει φάει όλα τα χωριά. Ναι. Τις εκδρομές, τις Κυριακές. Και θα ευχαριστούν κάτι άλλο, χιλιάδες τώρα. Και ξαφνικά. Να πούνε, θα πάω εγώ στο ΟΑΚΑ που παίζουμε, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ. Θα όχι, φίλε. Θα έρθουν τα αφεντικά τώρα, φίλε. Και θα πούνε, ΟΑΚΑ κατεβαίνουμε εμείς. Όχι, φίλε, δεν κατάλαβες. Τούμπα πάμε εμείς, λέμε τώρα. Δύσκολα. Τυχαία στο παράδειγμα μου. Όχι. Θα στηρίξουμε Νίκο Παπαδόπουλο ξεκάθαρα. Και όχι μόνο για τα ντέρμπι στην Αθήνα και αυτά. Και κάτι ωραίες έτσι εκδρομές που πάνε και άλλοι συνάδελφοι. Κάτι Κρήτες που κάθονται. Ηράκλειο, Πλανιάς πέφτει, Πλατανιάς πέφτει. Κανένα άλλο έτσι ωραίο. Έχεις αντιληφθεί ότι έχουμε χάσει δύο εκτός έδρας παιχνίδια καταπληκτικά? Το δεύτερο δηλαδή, είναι ας πούμε τώρα, είσαι ρεπόρτερ ΑΕΚ, ναι, και την Κυριακή έπαιζε η ομάδα σου στην Κέρκυρα. Λέμε τώρα. Δεν έκανες ένα τετραήμερο από το Σάββατο? Περίμενε. Κυριακή είναι το παιχνίδι. Σάββατο να πάω, είναι διήμερο. Δεν είναι τετραήμερο. Είχε Κέρκυρα. Πολύ ωραία. ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Και έπεσε χθες, έτσι. Αύριο είναι Πρωτομαγιά. Δεν μπορούσε, ναι, να κάνει ένα ωραίο. Α, ναι, σωστά. Ναι, έτσι όπως το θέλεις. Ναι, θα μπορούσε, πιστεύω. Και τώρα μπορεί να το μου κάνει την άλλη φορά. Ναι, ΑΕΚ, μπορεί να το έχουν κάνει. Και ναι, αντίστοιχα, αν ήταν Κέρκυρα ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω πόσο ωραίο προορισμό χάνει. Πόσο ωραίο εκτός έδρας παιχνίδια. Παιχνίδι. Ναι, χάνει την Κέρκυρα. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι όταν. Ότι υπήρχε περίπτωση τέτοια να επιστρέψει συνάδελφος Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα το πρωί από την Κέρκυρα. Όταν συνάδελφος πηγαίνει για να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έτσι. Το Σταύρο τον ψάχνουμε μια εβδομάδα στην Κέρκυρα. Να μεταφέρει όλα όσα είδε. Ναι. Να τα γράψει, να τα πει οπουδήποτε είναι ο καθένας. Και έπειτα να επιστρέψει. Κοίτα τώρα. Στη βάση του. Κοίτα τώρα, ψεύδεσαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει μπασκετικά ταξίδια τέτοια. Ναι, ναι. Πολλά. Με τελευταίο αυτό στη. Πολλά λέει, ρε παιδιά. Πολλά λέει. Θα τα ακούσει κανένας που έχει κάνει πολλά και θα γελάμε. Στη Σμύρνη. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε όμως λίγο, να βάλουμε το air condition, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ. Έτσι. Είναι η εκπομπή, Νίκο μου, μαζί σου. Πώς τα λένε στον αέρα και φτιάχνουν ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν, έχω αρχίσει και εγώ να ζεσταίνομαι μέχρι να ανοίξουμε air condition και να βρούμε εδώ τις κατάλληλες συνθήκες και ισορροπίες μας. Να πάμε στο διάλειμμα, γιατί πήγε και 3.30. Ναι, ναι, να πάμε. Θέλω να μου έρθεις πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που θα σου ζητήσω να κάνεις. Θα μου το κάνεις πάνω στον αέρα και δεν θα στον έχω αέρα, θέμα. Στον αέρα, όχι. Όλα εκεί, όλα εδώ. Θα έχω θέμα γιατί δεν μπορώ να δώσω ελαφρά την καρδιά δεν, μου. Έτσι, δεν έχει, να, δεν μπορώ. Ελαφρά την καρδιά ψήφω και να ξεχάσω κάποιον και που. Και ο Δασκαλάκης θα έκανε στον αέρα. Όλα έγιναν στον αέρα. Τίποτα δεν κρύβει. Δασκαλάκης είναι ανοιχτή η κυκλοπαίδεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πρέπει να δουλέψω και να ξεχάσω. Θα σου δώσω επιλογές. Και θα έχω μέσα ρε, και το δασκαλάκι του λες ένα όνομα και σου λέει έπαιξε από τότε μέχρι τότε. Έβαλε 5 γκολ, έκανε εκείνο και το άλλο. Μα εγώ δεν εγώ θέλω λίγο. Ναι, μα εγώ δεν θα σου πω Νίκος Μοσχοβίτης που τον βάζει. Θα σου πω άμυνα. Έχω αυτούς και αυτούς. Δεξιά, ποιον θα Κοντρέρας βάλουμε. Έχεις. Τι? Κοντρέρας έχεις. Βέβαια και έχω. Βέβαια και έχω. Θα βάλω και την Ίντρικα. Και έτσι το λέω. Έχω τώρα και από την τωρινή ομάδα τώρα. Τώρα. Πιο σύγχρονη πεθαίνει. Έχω Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Δεν σε ψήνει. Τι με ψήνει. Κορυφαία σεζόν παραγωγικότητα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δεν μία σε ψήνει. Μία. Μία. 1,5 χρόνο είναι ο άνθρωπος. Ένα εξάμηνο ήταν και στην πρώτη του χρονιά την ολοκληρωμένη. Κορυφαία σεζόν σκοραρίσματος. Πολύ ωραία. 25 γκολ. Υπάρχουν κι άλλοι που παίξανε 5 και 6 και 7 και 3 χρόνια. Χωρίς Ευρώπη. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σου όλα αυτά. Α, μου τον ρίχνεις πάρα πολύ. Όχι, δεν το ρίχνω. Ίσα ίσα. Τι μου λες, μία σεζόν. Άλλον έχω στο μυαλό μου και το καλύτερο όμως. Ποιον έχεις? Δεν μπορώ να το πω. Μετά όταν θα Κλάους Αθανασιάδη. Δεν παίρνω θέση. Όταν θα μου βγάλεις εδώ πέρα μπροστά θα σκεφτώ και θα βάλω. Θα πω όλα. Λοιπόν, ποιοι είναι στην παρέα μας, ποιοι θα είναι Νίκο στην παρέα μας μέχρι και τις 5. Κοίταξε. Κοιτάξτε. Ξέρω. Ναι.
ότι έχεις μια αγάπη γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και μάλιστα έχεις μια αγάπη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι είναι, η Μπούντ δεν είναι κολλημένη μόνο με τον ΠΑΟ και με τον ΠΑΟ. Δεν στενοχωρέθηκες λίγο με την Νάπολη, αλήθεια τώρα. Δεν είχα καθόλου εικόνα. Αλλά η αλήθεια είναι, βλέποντας την προηγούμενη εβδομάδα το 0-1 που έκανε μέσα στη Γιουβέντους, έλεγα ότι μάλλον ήρθε η ώρα, ρε φίλε. Θα σου πω εγώ. Αλλά φυσικά. Και παίζει Ίντερ Γιουβέντους. Ναι. Έτσι. Ναι. Προηγείται η Γιούβε, νομίζω, στο δεύτερο, στο πρώτο, τρίτο λεπτό. Mm-hmm. Το γυρνάει η Ίντερ, το κάνει 2-1. Και ναι. Στο 87, Νίκο, γίνεται η ανατροπή της ανατροπής. Και ποιος το βάζει, ρε παιδιά. Και ποιος το βάζει. Το βάζει ο Ιγκουαίν που έφυγε από την Νάπολη, δηλαδή. Είναι τα ωραία παιχνίδια αυτά της μοίρας. Και φυσικά πάνε οι άλλοι στη Φιωρεντίνα μετά και τρώνε τρίμπαλο. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τι σου θυμίζει όλο αυτό, πες λίγο. Κάτι τι, μου θυμίζει. Τι σου θυμίζει όλο αυτό. Κάτι μου θυμίζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο τελικός του φετινού Champions League, ο οποίος θα είναι ανάμεσα σε Real Madrid και Liverpool, λέω εγώ. Real Madrid και. Και Liverpool. Να ετηθούμε άδεια από τώρα για την εβδομάδα του τελικού. Για έτσι. Να πάμε στο Κίεβο. Έτσι. Και εκεί όλοι ξέρετε πώς θα φτάσετε στο τελικό του UEFA Champions League στο Κίεβο. Φέτος η ΠΕΠΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στο τελικό του UEFA Champions League και να κερδίσετε πλούσια δώρα με έναν απίθανο διαγωνισμό. Βρίσκετε το τυχερό κωδικό συσκευασίας με το κίτρινο καπάκι, μπαίνετε στο pepsi.gr, ματσάρετε και μπορείτε να αυξήσετε τη συμμετοχή σας για τη μεγάλη κλήρωση. Είναι κερδίστε συναρπαστικά δώρα. Love it, leave it, win it, match it με την ΠΕΠΗ για το τελικό του Champions League που γίνεται φέτος στο Κίεβο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα που λες και εσύ και επιστρέφουμε να ξεφυλιστώ μετά. Την ανάγκη. Τη θέληση, την ανάγκη. Ανάγκη. Θα λέμε αυτά που λέμε έξω, δεν θα λέμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Τέλεια. Πολύ ωραία. το υπόσχεσαι στο λαό σου, δηλαδή. Αν είστε όλοι οι νεολαία εδώ. νεολαία. Θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Ακριβώς. Θα συζητήσουμε όλα όσα συζητάμε έξω. Ναι. Αυτά θα συζητήσουμε. Η ώρα της νεολαίας. Πολύ ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δεσμεύτηκε στον αέρα. Η ώρα της νεολαίας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεσμεύτηκε στον αέρα. Λοιπόν. Κλείνουν τα συμβόλαια, είδες. Συνοπτικά. Βεβαίως. Άλλοι είναι στο Ντουμπάι, Νίκο, και εμείς εδώ στο στούντιο. Ντουμπάι, καλά είναι. Έτσι, στο Ντουμπάι. Ωραία, καλά είναι. Ποιος είναι? Γιώργος Σαββίδης, από ό,τι βλέπω. Α, είναι τις τελευταίες μέρες από ό,τι έχω δει. Για Πρωτομαγιά, μάλλον θα πήγαινε. Ναι, ναι. Πρωτομαγιά στο Ντουμπάι. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημα. Δεν ξέρω αν μπορείς να τηρήσεις όλα τα έθιμα. Κατάλαβε να πιάσεις το Μάι, να κάνεις στεφάνι. Να φάσει κάποιο είδου ωραίο κοψίδι, κατάλαβε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν βολεύει το Ντουμπάι. Και εγώ γι' αυτό θα το απέριπτα, αν και εφόσον είχα ποτέ μια τέτοια πρόταση να ακολουθήσω πρωτομαγιά στο Ντουμπάι. Θα πα σε κάποιο χωριό, να υποθέσω, για να φάσει, παιδί μου, έτσι κάτι και να δει τη φύση. Έτσι, να πιάσει το Μάι, φυσικά, να κάνει. Ο Δε Πρίγιοβιτς ποζάρει μέσα από την μικρή σχετικά πισίνα. Ναι. Έχει συννεφιά Πρίγιο, να σου πούμε, και ότι με αυτή τη συννεφιά είναι που. Αύριο θα είμαστε καλά όμω, λέει. Μαυρίζει πάρα πολύ με αυτή τη συννεφιά όμω. Ναι. Easy, χαλαρός, άνετος με το γυαλί του. Βεβαίως, κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ πια. Ο Πρίγιοβιτς, διήμερο ρεπό. Αυτός δεν κάνει διακοπές φέτος, Διήμερο ρεπό. Δεν θα κάνει. Εντάξει, έχει μουντιάλ. Πίστεψέ με, δεν τους πειράζει καθόλου όταν έχουν τέτοιες διοργανώσεις μπροστά τους. Ναι, ρε παιδί μου, καλά. Εντάξει. Είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Καλά, και στις καθημερινότητα δεν τους τρώει το μαστίγιο και το 12ωρο και το 8ωρο στη δουλειά. Okay. Σκέψω ότι το, απλά λέω το ότι αντίστοιχο έχουν... 8ωρο τους είναι ένα 3ωρο, έτσι. Ναι. Αλλά έχουν άλλα πράγματα αυτοί. Συμφωνώ. Έχουν το ωράριο. Συμφωνώ. Λες και εμείς κάθε βράδυ έξω είμαστε, θα μου πεις. Δεν είναι μόνο το ωράριο, είναι ότι αν θες να είσαι σε ένα καλό επίπεδο, δεν είναι μόνο οι 2 ώρες προπόνηση και μετά, είναι διάφορα άλλα θέματα. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ταλέντο, έτσι, μπόλικο ταλέντο, είσαι μπολιασμένος με ταλέντο. Οπότε πέρα από την προπόνηση δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι έξτρα, να δουλέψεις κάπου έξτρα. Ναι. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι, αυτοί τελειώνουν το πρωτάθλημα και εκεί Μάιο-Ιούνιο πάνε λίγο τις διακοπές τους και μετά ξεκινάνε από τη μασίστα. Χειρότερος μήνας. Ναι. Γιατί, Ιούνιο. Γιατί, μια χαρά. Ακόμη και λίγο τυχερό. Θάλασσα. Σιγάρε, λίγο ειδικά τυχερό. Στα ελληνικά νησιά που πάνε. Λίγο τυχερό να είσαι από καιρό. Λίγο ναι. Τυχερό, δηλαδή να μην σε πιάσει τώρα καμιά εβδομάδα περίεργη. Ναι. Είναι σούπερ. Καταρχάς δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και επίσης όλα αυτά τα νησιά, άμα δεν δουλέψουν και Ιούνιο με του μόνο ποδοσφαιριστέ και αυτά, τι θα κάνουν. Κλέφτε τα γενιά, μόνο τον άνθρωπο θα περιμένουν. Λοιπόν, θα σε πάω στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Γιατί δεσμεύτηκε ότι θα ξεφτυλιστεί. Ναι, ναι. Πότε είστε γεννημένο. 81 μέχρι 90. Πολύ μπήκες. Ωραία. Μ' αρέσει γιατί τα αφήνεις έτσι ερωτηματικό. Επόμενο βήμα. Δεν θα σε εκθέσω. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει, δεν σε είπα και μεγάλο. Λοιπόν, πρόεδρος της ομάδας. Ναι. Γιώργος Παντελάκης. Mm-hmm. Αείμνηστος. Αείμνηστος, βεβαίως. Πέτρος Καλαφάτης. Mm-hmm. Γιώργος Μπατατούδης. Τικ. Τικ. Εννοείται. Δεν έχω δώσει άλλες επιλογές. Δεν χρειάζεται να πας παρακάτω. Δεν έχω δώσει άλλες επιλογές. Θοδωρής Ζαγοράκης, Ιβάν Σαββίδη. Κοντά, πολύ κοντά σε Μπατατούδη είμαι. Με Θοδωρή Ζαγοράκη, πολύ κοντά. Με Ιβάν Σαββίδη, όχι. Ακόμα όχι. Έχω δρόμο ακόμα για να το για να του δώσω τικ. Ναι, για να του δώσω τικ. Και να πάω λοιπόν σε Γιώργο Μπατατούδη, εννοείται.
σε εκείνες τις πολύ ωραίες εποχές που είχαμε ζήσει όταν έδινε λεφτά. Μετά είχαμε ζήσει κάτι άλλες πολύ ωραίες εποχές όταν δεν έδινε λεφτά. Αλλά δεν πειράζει. Υπό την ηγεσία του ο ΠΑΟΚ κατέκτησε 2 κύπελλα Ελλάδος. Προεδράρα. Και ομαδάρες είχε κάνει. Με μεταγραφές εντυπωσιακές, έτσι. Ναι. Όταν ξεκίνησε αυτή η περίοδο που έδινε. Ναι, αλλά. Εντάξει. Τι, δηλαδή Γιώργος Μπατατούδης. 100%. Δαγκωτό. Δαγκωτό. Ναι. Επόμενο βήμα. Προπονητής. Ναι. Τώρα εδώ δεν. Ό,τι άλλο και να μου πεις, ένα πράγμα. Ένα θα σου πω. Ναι. Λογικά ναι. Για Λες Σάνον. Ναι. Γιούλα Λόραντ. Ναι. Σκότσικ. Ναι. Αναστασιάδης. Ναι. Ντούσαν Μπάγεβιτς. Φερνάντο Σάντος. Βλάντα Νίβιτς. Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι λοιπόν στο Σάντος. Εύκολη, πολύ εύκολη επιλογή αυτή. Θες λίγο να μου το αιτιολογήσεις κιόλας, μην μου το λες έτσι ψυχρά και απλά. Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Τότε το Σάντος τον είχα ζήσει και λίγο στην καθημερινότητα. Λόγω της δουλειάς. Τότε έκανες το ένδοξο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λόγω της δουλειάς. Ήταν πολύ ωραία εποχή τότε για το σύλλογο, λέω εγώ. Κάνατε και κάτι ωραίες συνεντεύξεις, θυμάμαι τότε. Δεν ήταν η συνεντεύξη, ήταν το καφενείο που γινόταν μετά. Πριν το πηγαδάκι που γινόταν. Εκείνο το είχε διάθεση να καθίσει να μιλήσει. Πάντα. Καταρχάς γι' αυτό μέχρι να τελειώσουν τα τσιγάρα. Πιστεύω ότι γι' αυτό έκανε και τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Δηλαδή η συνέντευξη τύπου ήταν αφορμή. Κατάλαβε. Ναι. Σου λέει να έρθουν όλοι εδώ πέρα να κάνουμε κουβέντα. Μετά. Ναι. Δηλαδή ήταν μισή ώρα η συνέντευξη τύπου λίγο. Και μετά ήταν μία ώρα. Εντάξει. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο. Η κουβέντα όμως δεν γινόταν ότι ξέρει. Μιλούσε ο Σάντος και ήταν γύρω-γύρω οι άλλοι και τον άκουγαν. Έκανε κουβέντα. Ναι, ναι. Έκανε κουβέντα. Τώρα το τι μπορεί να έπαιρνε ως vibe από όλους τους συναδέλφους έχει μια άλλη κουβέντα. Αλλά έκανε κουβέντα, δεν ήταν ότι αγόρευε. Ναι. Ήταν ωραία εποχή του συλλόγου τότε. Διαφορετική αυτή που ζούμε τώρα. Ωραία είναι και αυτή τώρα. Εκείνη ήταν διαφορετική, λέω εγώ. Μάλιστα. Και τώρα έρχομαι στα δύσκολα. Γιατί το επόμενο βήμα είναι το σύστημα. Τι σύστημα, παιδιά, δηλαδή τι είμαι. Ο Σάντος τι έπαιζε, 4-2-3-1, αυτό. Αυτό, ναι, πού είναι. 4-4-2. Εδώ, 4-3-3. Περίπου εκεί είμαστε, ναι, περίπου εκεί είμαστε. Ωραία, διάλεξε αυτό. Ναι. Το 4-3-3. Ναι. Επόμενο βήμα. Πάμε να κάνουμε τερματοφύλακα. Ναι. Απόστολος Αβουλίδης, αν και ξέρω θα διαλέξεις. Γιάννης Στέφας, Μλάντεν Φορτούλα, Γιάννης Γκιτσιούδης, Νίκος Μιχόπουλος. Α, με πας τώρα, έχει και το χούρο όμως λίγο. Ήμουν σίγουρος για αυτό που θα ψήφιζα. Δηλαδή αυτό το μαλλίδες σου θύμισε κάτι τώρα έτσι πώς το βλέπεις. Φτικοτσίδα πίσω. Το χου. Νομίζω ότι ακόμη το διατηρεί το χούρογλου αυτό το μαλλί. Έτσι στην Αυστραλία πρέπει μου να βάλεις τώρα δίλημα κακό. Κακό δίλημα. Κώστας Χαλκιάς. Εκεί ήμουνα. Εκεί σου, εξ αρχής. Και Παναγιώτης Γλύκος. Λοιπόν, κερδίζει το νήμα ο Τοχού γιατί πήρε και δύο κύπελα. Μπράβο, 2001-2003. Ναι, ναι. Στον πρώτο κερδίζει. Δεν είχε παίξει ως βασικός όμως το πρώτο όχι, κύπελο. Όχι. Κερδίζει Κώστα Χαλκιά. Ξεκάθαρα. Τελευταία στιγμή όμως γιατί δεν τον είχα στο μυαλό μου. Μάλιστα. Ήμουνα με Κώστα Χαλκιά εννοείται. Ναι. Αλλά διαλέγω το χρόνο. Ο Χαλκιάς τι κάνει, με τι ασχολείται. Ο Χαλκιάς είναι Παναχαϊκή. Σωστά δεν λέω. Χρήστο, Παναχαϊκή δεν είναι. Τι είναι εκεί. Είναι προπονητής τερματοφυλακών. Στη διοίκηση. Α, στη διοίκηση μαζί με τον Κατσουράνη. Αλλά είναι δηλωμένος και τερματοφύλακας. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι 42-43, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Τώρα με κάνεις να γκουγκλάρω πόσο χρονών είναι ο Κώστας Χαλκιάς. Οπότε στη δύσκολη μπορεί να έπαιζε κιόλας. Έχει παίξει φέτος, όχι, να υποθέσω. Ρε παιδί μου, τον έχει και ο Κατσουράνης από κοντά, αν και εφόσον. Τώρα τι λέτε γράφει. Τώρα, ρε παιδιά. Τι μας είπατε τώρα με το Χαλκιά. Γιατί δεν μπορώ να τα κάνω ελληνικά. Κώστας Χαλκιάς. Ο Πασχαλάκης τον πέρασε εκείνο το ρεκόρ που είχε την καλή τη χρονιά. 43, μπράβο. Αλλά πολλά ρίσα μα, αϊλάρισα. Ο Πασχαλάκης τον πέρασε εκείνο το ρεκόρ που είχε τότε. Ναι, το 10-11 ναι, ναι, ήταν, το 9-10 πότε σε ήταν. Σε αυτό το τρελό σερί τον πέρασε. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα Κυριάκος στο Χουρογλου. Ναι, ρε, εννοείται, μεγάλη μορφή. Εννοείται, είμαστε με το Χου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην άμυνα. Δεξί μπακ. Τώρα βέβαια θα σου έρθουν και στόπερ εδώ πέρα. Δηλαδή θα σου έρθει και αριστερό μπακ, όπως είναι ο Ιωσιφίδης. Λοιπόν, Αρίσταρχος Φουντουκίδης, Κούλης Αποστολίδης, Κώστας Ιωσιφίδης, Γιάννης Γούναρης, Φιλώτας Πέλιος. Όλοι αυτοί έχουν, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλη Νίκος Αλαβάντης, ιστορία, περίμενε. Αλλά δεν έχουμε εικόνα, κατάλαβες. Θωμάς Σίγκας, Χάρης Μπανιώτης, Νίκος Καραγεωργίου, Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Λαγωνίδης, Αλέξης Αλεξίου, Πέρση Ολιβάρες. Σε ψήνει. Το βλέπω. Παντελής Κωνσταντινίδης, Στέλιος Βενετίδης. Το θυμάσαι, το Στέλιο Βενετίδη. Βεβαίως. Τετράτζε, Βιερίνια, Κοντρέρας. Το λέμε. Ο Βιερίνια παίζει παντού. Μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Ο Βιερίνια είχε τον κωδικό, ρε παιδί μου, γιατί έπρεπε να μπουν αυτά τα ονόματα με κωδικούς για να τοποθετηθούν. Ναι. Το ΑΜΕ. Άμυνα αμέσως επίθεση, γιατί καλύπτει όλη την πλευρά. Μάλιστα. Και είχε κωδικό ΑΜΕ. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες όπως ο Βιερίνια που είχαν κωδικό ΑΜΕ. Μάλιστα. Άλλοι είχαν αμ, άλλοι με. Λοιπόν, Παύλο Κοντρέρας, Λίνο, Μπρούνο Τσίριλο, Γιώργος Τζαβέλας, Στέλιος Μαλεζάς, Λέο Μάτος, Φερνάντο Βαρέλα.
Να το πάω εγώ στο Λεωμάτος. Εδώ πρέπει να πάμε με δεξί μπακ. Ναι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε επιλογές. Δεν είναι να πεις ότι δεν είχες πολλά. Λέγανε όλοι ότι ο Γούναρης, ας πούμε, ήταν από τους πιο δυνατούς, αλλά μετά πήγε Ολυμπιακό. Δεν μπορώ. Σε καλά εκεί, το πας συναισθηματικά. Ναι, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ο Ολιβάρες, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε και στα δύο άκρα. Έτσι νομίζω. Συμφωνώ, αλλά πιο πολύ και έπαιζε... στα αριστερά. Αριστερά δεν έπαιζε πιο πολύ. Ναι, με το δεξί το πόδι, οκ. Ναι, ναι. Είναι δύσκολη επιλογή να σου πω την αλήθεια, αλλά βάλε Μάτος, ρε παιδί μου, γιατί έτσι ξέρω ότι θες να μαζέψεις ψήφους, εντάξει. Βάλε. Δεν θέλω να είναι με διαφάνεια η ψηφοφορία. Έχει πάρει ένα κύπελο, θα πάρει ένα ακόμα. Θέλω να είναι με διαφάνεια η ψηφοφορία και δεν θέλω να αφήνεις τέτοιες σκιές. Όχι, εγώ αλλά βάζω και το. Αν έχουν πάρει τίτλους, ρε παιδί μου. Ωραία. Αν είναι σε ομάδες που έχουν πάρει τίτλους. Οπότε ο Μάτος έχει πάρει ένα κύπελο, θα πάρει ένα ακόμα φέτος. Θα μπορούσε να έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ηθικός πρωταθλητής στη συνείδησή μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρωταθλητής της καρδιάς μας, που θα έλεγαν και κάποιοι άλλοι. Πάμε στα στόπερ. Βεβαίως. Λοιπόν, τι διαλέγεις. Τα στόπερ εδώ. Τα δύο. Πριν πάμε στο αριστερό άκρο. Να βάλω αριστερά Κώστα Ιωσηφίδη. Τι άλλες επιλογές έχω. Α, είναι όλοι οι ίδιοι εδώ. Εδώ είμαστε, εδώ κινούμαστε. Ναι, εδώ είναι όλοι, ρε παιδί μου, ναι. Όλοι, κύριος Κώστας είναι, καταρχάς είναι φοβερή μορφή, είναι ωραίος τύπος. Ναι, είναι όλοι τίτλοι σε έναν άνθρωπο. Πολύ τώρα. Καλό στον Μπουρλότο, όπως έχω μάθει. Τα ξέρεις και αυτός. Αυτά. Ναι. Τους έμαθε όλους ο Σάντος, ρε. Ναι. Ο Σάντος έμαθε. Δάσκαλο σε όλο ότι υπήρξε. Βέβαια. Μάλιστα. Τι άλλες επιλογές έχω. Κοίτα, ο Ολιβάρης μου άρεσε, αλλά εντάξει τώρα δεν μπορείς να πεις. Για αριστερά ψάχνουμε τώρα. Ο Σβούρας έχει κάνει πράγματα, ο Σβούρας, αλλά ο Σβούρας δεν έπαιζε. Όχι, αριστερό μπακ. Όχι, το Σβούρα, στον Πάο. Σου λέω, μπήκε με αυτό στο τέλος λίγο κι αν έπαιζε. Ναι. Βάλε τέτοιο, βάλε. Ναι, βάλε Ιωσηφίδη, κύριο Κώστα. Στα αριστερά. Πρωταθλητής δεις και με κύπελα. Στα αριστερά, βάλε ναι, ναι, ναι. Κώστα Ιωσηφίδη. Ναι, ναι. Ωραία, μου τον πήρε αριστερά. Λοιπόν, τώρα στα στόπερ. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι Ντριγκαδόργο, ρε παιδί μου ή όχι. Δεν ξέρω αν πήγε στον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Ναι. Από αυτά που έχουμε δει, αυτό που έλεγε και ο δικός σου ο φίλος, ότι αυτά που έχουμε δει, από αυτά που έχουμε δει, ο Κοντρέρας νομίζω ότι ήταν. Εκ των κορυφαίων. Ναι, όταν είχε το μυαλό του. Αρνήθηκε Γούναρη για αυτό το πράγμα. Τώρα και ξαφνικά μου ψηφίζει Κοντρέρα. Τον ζήσαμε τον Κοντρέρα μου, εντάξει. Δεν έφταιγε αυτό. Η γυναίκα του ήταν που τον έπαιρνε το μυαλό όλη την ώρα. Έτρωγε πολύ παντόφλα. Ο Κοντρέρα. Τρώει ακόμα, ναι. Ναι. Τον βάζω. Η γυναίκα του πάντα τον έβαζε τα φυτίλια. Ναι, αλλά δίδαξε άμυνα. Όταν ήθελε να παίξει. Όταν, όταν έπαιζε. Όταν ήθελε να όχι παίξει. Δίδασκε άμυνα. Έτσι, δεν υπήρχε τέτοιο στόπερ, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και σε άλλες καλές χώρες δεν υπήρχε στο πέρα. Και, όταν και όμως πήγαινε με ψυχολογικά από το σπίτι στο γήπεδο, γιατί η γυναίκα ήταν λίγο γκρινιάρα. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Ακριβώς. Και αυτή τον έστειλε στον Ολυμπιακό, είμαι σίγουρος, θα ξέρεις. Αυτή τον έστειλε σίγουρα. Αυτή. Μάλιστα. Και παρτενέρ του. Παρτενέρ τώρα δεν έχω και να σου πω την αλήθεια και πολύ μεγάλη εικόνα. Κοίταξε, ο Φουντουκίδης ήταν. Εντάξει, ο άνθρωπος. Λέγανε όλοι θηριώδης. Πρωτάθλημα, δύο κύπελο. Θηριώδης, πρωτάθλημα, τείχος, κύπελο. Παρατσούκλι, ναι. Τείχος. Βάλε τον αείμνηστο, βάλε τον. Βάλε μια δυναμία και τον πατέρα μου ήταν αυτός. Εντάξει, άμα είναι δυναμία. Το βάζουμε εδώ. Έλα. Κέντρο θα έχουμε πολύ δύσκολες επιλογές. Αχ, δεν μου πήρε τον Κοντρέρα πριν, κάτσε να το βάλουμε τώρα τον Κοντρέρα. Κέντρο θα έχουμε δύσκολες επιλογές. Εκεί θα ζοριστείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις κλειδώσει, Νικό, την άμυνά σου. Τι μία τη βλέπω την άμυνα. Εντάξει, έχουμε λίγο τερματοφύλακα τρολ. Okay, αλλά είναι μεγάλη μορφή και έχει πάρει και δύο κύπελα, μην ξεχνάτε. Ο τερματοφύλακα δεν ξέρω τι, από πού πηγάζει αυτή η επιλογή, αλλά εντάξει, είναι σεβαστή, ρε παιδί μου. Το Χούρογλου, κοντό τερματοφύλακα, με τα πόδια. Τέλος πάντων, μεγάλη μορφή, λέει, νέος τον ζήσανε. Και μπορούσε να πεταχτεί να σου βγάλει ένα σουτ που πήγαινε στο γάμα και να το βγάζε και να έτρωγε ό,τι πιο ηλίθιο γκολ μπορούσε να φανταστεί. Λοιπόν. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Πάμε στα χαφ. Ναι, για πάμε εκεί στο κέντρο, τώρα στον αμυντικό χαφ. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε βρώμα πολύ. Εδώ γίνεται τη τρελή, να ξέρεις. Πώς θα μην γίνεται. Λέανδρος Σιμεωνίδης, Γιώργος Κούδας, Ανέστης Αφεντουλίδης. Δεν παίζω με δεκάρι στο 4-3-3 εγώ. Όχι. Ναι, οκ. Okay. Για πες. Πάμε προς τα κάτω. Δηλαδή θα βγάλεις ένα δεκάτο χωρίς Κούδα. Έχω βάλει Φουντουκίδη, πρέπει να βάλω για Κούδα, κατάλαβες. Λοιπόν. Και εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη ευνομία του πατέρα. Γενικά, όλου αυτού έχω μάθει τον πατέρα μου. Κάνει ενδεκάδα Νίκου Μοσχοβίτη. Ναι, ναι, και όχι, πώς το λένε τον πατέρα σου. Σωστά, όχι Δημήτρη Μοσχοβίτη. Δημήτρη Μοσχοβίτη, εντάξει. Ναι. Αν θέλει ο πατέρα σου, πει να δώσει ένα κλικ να ψηφίσει. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, Κούλης Αποστολίδης, ναι. Αχιλλέας Ασλανίδης, ναι, ναι. Δημήτρης Παρίδης, mm-hmm. Χρήστος Τερζανίδης, Παναγιώτης Κερμανίδης, Άγγελος Αναστασιάδης, Γιάννης Δαμανάκης, Γιώργος Καρτάδος. Ο Καρτάδος λέγανε όλοι ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Ναι. Πήγε Ολυμπιακό. Τα χώνεις όλα εκεί. Πήγε. Αλλά έβαλες Κοντρέρας. Επιμένω εγώ να άλλο κάνω εκεί. Το συνήγορο. Άλλο. Τι άλλο δεν εκεί, η γυναίκα του ήταν. Πού ξέρεις η γυναίκα του Γιώργου Σκαρδάδου τι έκανε. Έλατε, δεν ξέρω, γι' αυτό κατάλαβες. Νίκος Αλαβάντας.
Ναι, προχώρη, προχωράμε. Βασίλης Βασιλάκος, Μακτή Τολμπάμ. Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι, αλλά. Δες μόνο λίγο τι έχω γράψει. Ένας μάγος. Κάτι κακό. Μπορώ να διαλέξω κάποιους που δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Θα διαλέξω, τα ξέρω. Γεια, συνέχισε. Υπέροχο το κριτήριό σου. Δεν είναι και αυτό ένα κριτήριο. Να ξέρεις, μιλήσεις κατευθείαν στην καρδιά μου. Δεν είναι και αυτό ένα κριτήριο, είναι. Είναι. Μιχάλης Λεοντιάδης. Πάμε, ναι. Προχωράμε. Κώστας Λαγωνίδης, Γιώργος Τρουσουνίδης, Θοδωρής Αγοράκης, Φανρόι, τον θυμάσαι. Μα, όχι, όχι, ήμουν πολύ μικρός. Λοιπόν, Σπύρος Μαραγκός, Κώστας Φραντζέσκος. Το Φραντζέσκο, από εκεί άρχισαμε να βλέπουμε και τα θυμόμαστε, που έβαζε τότε τα φάουλ και ήταν. Και εσύ είσαι εποχή Φραντζέσκο. Εκεί, εκείνη την εποχή άρχισα να καταλαβαίνω και τη βλέπω. Ίδια εποχή είμαστε. Τότε ήταν περίπου. Πέρσι Ολιβάρες, ναι. Παντελής Καφές, Παντελής Κωνσταντινίδης, Τζον Νάγκμπε, Στέλιος Βενετίδης, Τετράτζε Γιώτης Αγκομίτης, Γιώργος του Χαραλάμπους Γεωργιάδης, Λουκάς Καραδήμος. Παύλο Γκαρσία, Παύλο Γκαρσία, Σέρτζιο Κονσέισαο. Σου λέω, έχω βάλει γενιές και γενιές. Το Σέρτζιο μπορώ να το πετάξω έξω δεξιά στην επίθεση. Μου τον έχεις σαν επιλογή. Βεβαίως. Εντάξει, οκ, βρήκαμε για εκεί, οκ. Με Σέρτζιο δεν είμαι αντικειμενικός, οπότε είναι μεγάλη λατρεία, οπότε θα μπει όπως και να έχει. Αλλά θα τον βάλω, μπροστά. Δεν θυμάμαι τώρα αν μπορείς όμως. Δεν θυμάμαι τον κωδικό που του είχα βάλει. Θες πάντων, σε μία δεξιά θέση κράτα το Σέρτζιο, ρε παιδί μου. Περίμενε λίγο να δω αν μπορώ να τικάρω κατευθείαν το. Το λοιπόν, εδώ δεξιά. Είμαι με κουδά τη Μη Σένεκεν. Για να δούμε αν θα σου βγάλει τον Σέρτζιο. Ναι, ναι, εντάξει. Τον έβαλε τον Σέρτζιο. Οπότε στο κέντρο βάζουμε κούδα από σεβασμό, ξεκάθαρα. Γιώργος Κούδας, έτσι. Βάζουμε κούδα. Βέβαια τον έχεις βάλει πιο πίσω τον Γιώργο Κούδα. Εντάξει, δεν πες ότι παίζω 4-2-1-3. Πες ότι είναι δεκάρι. Okay. Λοιπόν, ναι, ωραία. Πάμε λίγο προς τα κάτω πάλι να θυμηθώ. Ναι. Λοιπόν, δεν βάζουμε αυτού που βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Όχι. Πέρυσι Ολιβάρες είπαμε. Έχει Ακαδημία του Ολυμπιακού Κατάδο, δεν γίνεται να το βάλουμε εσύ, εντάξει. Κλίν, όχι, πού είμαι πάλι, γιατί βγήκα στην άμυνα. Δεν ξέρω, μου πετάει ένα πέλκα εδώ. Α. Λοιπόν, βάζουμε κούδα. Βλάνταν Ίβιτ, το θυμάσαι. Είναι τώρα, δεν θα βάλει όμω καλύτερο σε παιδί μου τώρα όλη τη τέτοια. Θα μου πει το Σέρτζιο γιατί το βάζω. Το Σέρτζιο το βάζω γιατί ήταν η μοναδική αδυναμία. Αντελίνο, Διερίνο. Για πάλι πιο πάνω. Πιο πάνω, πάμε λίγο. Πάμε, Παύλο. Γουχού, Γουχού. Ζαγοράκης. Τζον Νάγκμπε. Ζαγοράκης ρε εσύ τώρα. Νάγκμπε. Στον πάω κρίση τώρα Ζαγοράκης όμως. Δεν θες ένα τρεχαντήρι. Και ο Καφές ήταν αδυναμία όταν έπαιζε. Και μου είχε, από τότε μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον γιατί είχε πάρει το ένα. Είμαι σίγουρη ότι τον λάτρεψε σε εποχή κοτσιδάκια, μπουζούκια. Βάλε Φραντζέσκο, γιατί τότε ήμασταν και πιτσιρίγια και θυμάμαι ότι όλοι κυκλοφορούσαν, ναι, κυκλοφορούσαν με φανέλα Φραντζέσκο και αυτά. Χαμός. Βέβαια. Και εκεί τώρα έναν ακόμα τώρα. Και τρελή σεζόν με γκολ, έτσι. Έναν ακόμα. Ποιο να βάλει ακόμα, κύριε παιδί μου. Εδώ, ποιον θα βάλει. Το Βιερίνια, α πούμε. Δεν μπορεί να βάλει. Όχι, δεν μπορεί να βάλει εκεί το Βιερίνια. Τετράτζε, Γκομίτη. Να βάλουμε το Γουχούλε, ε. Και Γουχού και Σέρτζιο από εκεί. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ ξύλο. Πολύ το ξύλο από εκεί. Βάλτο όμω, εντάξει. Και Λεωμάτο, ε. Δηλαδή, δε λίγο την πλευρά που έχει κάνει. Ωραία. Νομίζω ότι αυτή η τριάδα θα είναι τάκλιν και καροτίδα. Ναι, τώρα το Γουχού το βάλουμε ουσιαστικά. Δεν θα παίζει άμυνα κανένα εδώ πέρα εσύ, σε αυτήν την δεκάδα. Δεν πειράζει, βάλτε τον Γουχού, ναι. Γουχού. Α, θα παίζει όλα για όλα. Ναι. Γουχού. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα. Και με προπονητή Σάντος, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Φουλ επιθετικό σύστημα. Μάλιστα. Και ξέρεις, αυτή η πλευρά είναι στον πάγκο δίπλα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, δική σου είναι η δεκάδα, ό,τι μπροστά δεξιά έχω βάλει Σέρτζιο, ξαναλέω, γιατί είναι τεράστια δυναμία. Μπροστά αριστερά. Μπροστά αριστερά και εδώ τώρα θα έχουμε μάχη τώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ στου επιθετικού ξεκάθαρα. Για πάνε από παλιά. Από παλιά, λοιπόν. Λέανδρος Σιμεωνίδης. Όπα, λίγο μου φύγει το. Γιάννης Γιακουμής. Πάμε. Ανέστης Αφεντουλίδης. Κούλης Αποστολίδης. Σταύρος Αράφης. Αχιλέας Ασλανίδης. Δημήτρης Παρίδης. Νέτο Γκουερίνο. Παναγιώτης Κερμανίδης. Ο Παρίδης λέγανε όλοι ότι ήταν πολύ μεγάλη παχτάρα. Και έπαιζε έξω αριστερά, αν θυμάμαι καλά. Συγγνώμη, δεν θα βάλεις Κωστίκο, α πούμε. Μπορώ να το βάλω σε δερφό, δεν ξέρω. Α. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Όχι ότι έχω αποφασίσει το Παρίδη, αλλά. Ναι. Παναγιώτης Κερμανίδης, Κώστας Ορφανός, Γιώργος Κωστίκος, Χρήστος Δημόπουλος, Βασίλης Βασιλάκος, Θωμάς Σίγκας, Ράντε Πάπριτσα, Στέφανος Μπορμπόκης, Μακτή Τολμπά, Γιώργος Τουρσουνίδης, Ζήσης Βρίζας, Παντελής Κωνσταντινίδης, Γιαννάκη Οκάθημας, Δημήτρης Αλπιγκίδη, Γιασεμάκη Γιασουμί, Μάρτσιν Μίετσελ, νομίζω τον βρήκα. Ζλάταν Μουσλίμοβιτς βεβαίως, Βιερίνια, Βλάνταν Ίβιτς, Στέφανος Αθανασιάδης, αυτά. Μου κόλλουσε Αλπιγκίδη στο μυαλό. Και Πέλκα έχουμε, έτσι.
Μου κόλλησε λίγο σάλπο στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, αλλά όχι, φύγε. Ανέβω πιο πάνω. Λοιπόν. Κάτι άλλο είδα πριν. Έλα, τουρσουνίδι θα βάλουμε. Τουρσουνίδι. Ναι, είναι παοξάκι και τρώει και επίθεση. Ναι. Έχει δίκιο. Θα το στηρίξει τώρα σε μια ενδεκάδα. Και με τώρα Σέρτζιο και τουρσουνίδι πάνε εκεί πέρα να. Ωραία. Μπήκε, να και, μπάλα. Ωραία. Μπήκε και ο Τουρσουνίδη. Λοιπόν, κορυφή. Στου ίδιου είμαστε εδώ τώρα. Ναι, εδώ είμαστε στου ίδιου. Εδώ τώρα έχω τρεις επιλογές. Είσαι ανάμεσα σε. Είμαι ανάμεσα σε Κωστικό που δεν έχω δει. Σαράφι δεν θα βάλει. Πρώτο σκόρε στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν με ψήνει. Παρήθυνση είμαι ανάμεσα δεν σε Κωστικό. Ναι, το Κουερίνο δεν έβαλε. Κωστικό. Είμαι ανάμεσα σε Ζήση. Ζήση Βρυζά. Είμαι ανάμεσα και σε Κλάου. Και σε όλου αυτού ναι. Θα επιλέξω Κλάου Αθανασιάδη. Κλάου Αθανασιάδη, ναι. Ένα κύπελο, εντάξει. Ωραία. Αλλά τι να κάνουμε, είναι γι' αυτό πάω ξάκι. Πάω ξάκι άρρωστο. Ναι, τι να κάνουμε. Τα κριτήρια σου ήταν ξεκάθαρα. 106. Εντάξει. Τα κριτήρια σου ήταν ξεκάθαρα. Ποιοι δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο κάθε τρεις και λίγο. Ξεκάθαρα, για δεύτερη δεκάδα βγαίνει έστω κι ένας. Μισό λεπτάκι να του δω. Άμα βγαίνει, τον πάρουμε πίσω. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, ο Νομάτος δεν βγαίνει, έτσι. Όχι. Ο κύριος Ιωσήφιδης δεν βγαίνει. Κώστας, όχι, έτσι κι αλλιώς έχει ρόλο στην ομάδα. Ο κύριος Τοχούρογλου είναι στην Αυστραλία, δεν βγαίνει. Ο Φωτοκίδης. Καλά είναι εκεί που είναι. Κοντρέρας είναι manager πλέον. Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας Φραντζέσκος. Και πριν σε εμάς, δεν πειράζει. Βγήκε στο Λεωφορείο. Αραιά και πού βγαίνει. Μία και τόσο καλό είναι να το πούμε έτσι. Μας λείπει εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Κούδας είναι Κούδας, ό,τι και να κάνει είναι έξω από. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Ο Γουχού δεν μιλάει, νομίζω. Καλημέρα, σωστά. Με το ζόρι θα στην πει. Αστειεύομαι. Ο Τουρσουνίδης. Μιλάει στα συλλαλητήρια, μα φτάνει, δεν πειράζει. Ο Κλάους δεν μιλάει. Είναι μία σεζόν στο Ισραήλ και δεν έχει μιλήσει άνθρωπο. Και ο Σέρτζιο, αν κάνει κανένα λάθος, να τον πάρει τηλέφωνο και του πει γεια σου από Ελλάδα, ας πούμε, και εκείνη την ώρα να έχει νεύρα, θα σε βρήσει, θα στο κλείσει. Εντάξει, για να δεν βγάλει άκρη. Αυτό. Καλή είναι η δεκάδα μου. Δεν έχω κανένα να παίζει άμυνα, βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Η δεκάδα μου είναι καλή, πιστεύω. Και νομίζω ότι είναι μια δεκάδα με πολύ ξύλο. Ναι, εκείνη η δεξιά πλευρά είναι πολύ δυνατή. Βαράει. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν έχει κάποιο νορμάλ μέσα να πει ότι μήπω δεν είναι. Τέτοιοι μου αρέσουν. Δηλαδή ο Σέρτζιο γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Σέρτζιο φαινόταν ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Καταρχά ο Σέρτζιο στον Πάοκ έμεινε πόσο, 1,5 χρόνο, θυμάμαι καλά. Ναι, ήρθε Δεκέμβριο. Ωραία. Ναι. 1,5 χρόνο. Πόσα καλά παιχνίδια έκανε, έκανε 5. Σε αυτά που ήταν ήρεμο, λε. Που ήταν παιχνίδια στα οποία ρε παιδί μου ήταν στο 7. Εγώ ρε παιδί μου θέλω να σου πω παιχνίδια στα οποία. Αλλά ο Σέρτζιο. Θυμάμαι και όταν με τελικό με τον Ολυμπιακό. Ναι. Που έχει σηκώσει το κεφάλι και βλέπει τον Νικοπολίδη και του δισκάδει από πάνω και του έχει 30.000 κόσμου. Κατάλαβες. Και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ναι. Ναι. Το οποίο είναι στιγμή μαγική για μένα. Την έχω ζήσει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι. Για μένα καθαρά, κριτήριο ξεκάθαρο είναι το μάτι που γυαλίζει. Τρελού, ρε παιδί μου, που το βλέπεις και λες το παιδί δεν είναι καλά. Ναι. Ναι. Ορίστε. Και στέλνει το 316 Μοσκοβίτη, σχολούσαμε τη Σπυριά καλύτερα. Άδερφε, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι μαζί σου. Γι' αυτό το κάναμε, για να δείτε λίγο. Ακριβώς, θα το είπα, να ξεφτυλιστώ και πριν το διάλειμμα το είπα. Θα πω την δεκάδα μου για να ξεφτυλιστώ. Γι' αυτό το είπαμε προηγουμένως. Εδώ, στον αέρα, τι λέγεται εδώ, στον αέρα. Η τριάδα δηλαδή που είναι μπροστά τώρα, α πούμε, Σέρτζιο, Τουρσουνίδη, Κλάου. Ναι. Είναι τώρα παοξάκια τρελά και τα τρία. Άσε τώρα πω Σέρτζιο έμεινε 1,5 χρόνο. Έχει την οτροπία, κατάλαβες. Λες ρε παιδί μου, σε ποια ελληνική ομάδα θα κούμπονε ο Σέρτζιο. Εννοείται, πάω. Ναι, ναι. Έτσι. Ο Μάτος, πού θα κούμπονε. Πάω. Δεν ξέρω, δεν τον έχω ζήσει τόσο καλά το Μάτος όσο εσύ δεν ήμουν, να ξέρεις. Ναι, όχι. Βλέμμα τρελού. Άστο. Ναι, οκ. Okay. Το Χούρογλου λίγο μου τα χαλάς, αλλά εντάξει, αφού αυτή είναι η επιλογή. Σε ρώτησα αν υπάρχουν τρόλ επιλογές. Ήθελες να κάνεις τρόλ ενδεκάδα. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι θες να τον αλλάξουμε. Μπορούμε να τον αλλάξουμε. Όχι, όχι. Έλα, γιατί. Μα θα σου λέω ανάμεσα χαλκιά το Χούρογλου, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ακόμη τώρα για να είχαμε τα 15 μηνύματα πριν λίγη. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα, τη δίνω. Οριστική. Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία. Με αυτή την ομάδα. Δεν θα ήθελες να τη μοιραστείς στο Facebook. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Αυτή τη στιγμή όχι, ναι. Δεν θα ήθελες να τη μοιραστείς στο Facebook. Ήδη ήθελα να μείνουμε πινελίκη. Δηλαδή. Όχι πινελίκη, ξέρεις. Σε προστατεύω. Ότι άσε μας ίσως και εσύ, φίλε, κάπως έτσι. Απλά ήθελα να δείξω ότι εμείς δεν ντρεπόμαστε. Αυτοί είμαστε. Έτσι τα λέμε. Έτσι επιλέγουμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, και εσείς αν αυτοί είστε. Εκτός δεν μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο εδώ quiz τέλος πάντων να επιλέξετε. Μπορείτε να πάτε και στο TurboService Σταυράκοκλου. Εμπορία service βελτιώσει τουρμπινών για αυτοκίνητα. Φορτηγά, σκάφη, γεωργικά, δομικά μηχανήματα και γεννήτριες. Γιαντζόν 188 είναι ο Σταυράκοκλου. 2310-535-500. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Πάμε στο διάλειμμα και θα ασχοληθούμε λίγο με Άρη μετά. Ελπίζω δηλαδή να τον βρούμε τον συνάδελφο που είπε: εγώ φεύγω και πάρω το τηλέφωνο. Θέλω να ασχοληθώ με Άρτα, με ναι. Τουριστικό οδηγό. Είναι πανέμορφη Άρτα. Δεν έχει πάει στη ωραία πόλη. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο όμορφη, δεν έχει τίποτα. Εσύ πού έχει πάει στην Ελλάδα. Έχω περάσει. Και εγώ έχω περάσει. Υπέροχη, δεν είναι. Ναι, αλλά ο συνάδελφος έκατσε. Ναι. Είχε εμπειρίες, μας τις διηγήθηκε έξω και πρέπει, ναι. Θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να τις μοιραστούμε και με τον κόσμο. Έτσι. Ωραία. Ξεκάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Μικροί ήμασταν δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή του Αγίου Ανάμεσα. Έχουμε κλέψει το δίωρο του Γιώργου Ζαγόρα που του έτυχε κάτι τελευταία στιγμή και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα.
Εδώ είμαστε πάμε και τις 5 μαζί με Ελένη Μπούντου. Έχουμε να πούμε αρκετά, είπαμε αρκετά μέχρι τώρα. Δεύτερη ώρα μαζί μας και η Σιρόπουλος Χολίδης με φίλτρα λάδια, αναλώσιμα ανταλλακτικά σε πώληση χοντρική και λιανική. Νούμερο 1 σε πωλήσεις στην Ελλάδα στα γερμανικά φίλτρα Hengst. Κεντρικό στην Πόντου 7, περιοχή Β' Ακταίο. Και τώρα δεύτερο κατάστημα στην Πέτρου Σιδίκα 30, 855, 222 ή Σιρόπουλος Χολίδης που είναι μαζί μας. Μαζί μας πάντα και η Ότο Στράτα Γκάς, τοποθέτηση κρεαεριοκίνησης, η κρεαεριοκίνηση σέρβις Ζάντες Ελαστικά, το νούμερο 1 εξουσιοδοτημένο κέντρο κρεαεριοκίνησης με 1500 συμβολημένα καταστήματα, με το σύστημα OMVL, κερδίζεται μέχρι και 50%, στην Παπά 78 στη Τούμπα, 23 19 50 018, και η Ότο Στράτα Γκάς μαζί μας. Μπαίνω με έκπληξη. Για πες, για να πάμε να μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους. Πρώτα θα πάμε στους δρόμους για να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Θέλω να σκέφτεσαι εμπορικά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την ενημέρωση για ό,τι γίνεται στους δρόμους από την Taxiway. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Έχουμε συνεχθεί με το Λίμπερον, ενημέρωση από την κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. Σας πάντα ενημέρωση από την κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. 450. Εδώ στο Γκάλι με τώρα Καραμαλή. Εντάξει, έχει μια σχετική καλή κυκλοφορία. Ευχαριστούμε για τη Βασίλη Σόλγας. 300. 300. Η Βασιλής Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, έχει αυτοκίνητα αλλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά η Τσιμισκή έχει κάποιες καθυστερήσεις για να τη διασχίσεις. Αλήθεια, για την Αγνατία είναι ο σταθμός. 417. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, έχουμε άλλη κίνηση. Αλήθεια, και ένα σταθμός για την περιφερειακή ανημερώση και στα δύο μέτωπα. Ένα σταθμός να μας πει για την περιφερειακή αν έχουμε πρόβλημα. 393. Προπαταλέ που πέρασε ήταν μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ όλους τους αυτούς. Αυτά από εμάς. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ωραία, όλα καλά λοιπόν. Λίγο στη μισκή παιδιά προσοχή. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό. Μόνο εδώ. Μόνο στο Λίμπερο 107,4 που σας κάνει τέτοια δώρα. Θέλω να βγάλετε τις ταυτότητές σας, να ετοιμάσετε τους αριθμούς άμκα. Και να καλέσετε στο 231-0-287-888 ναι. Και στη γλυκιά μας Μαριλής ναι. Να δώσετε το όνομά σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο. Οπα. Για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Η Τούμπα ανοίγει και πάλι τις πόρτες της, θα έχει κόσμο και 10 εισιτήρια μπορούν να γίνουν δικά σας. Αλλά παιδιά, με την υποσημείωση ότι το μάτς μεταφέρθηκε για Σάββατο. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Super League. Ναι. Σάββατο το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά, 7 η ώρα το απόγευμα. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 287 και 3 οχτάρια κερδίζετε από μία πρόσκληση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, από ένα εισιτήριο. Λοιπόν, πρόγραμμα 30ης αγωνιστικής. Σάββατο 5 Πέμπτου 2018 και ώρα 7 θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες όπως... Α, όλοι οι αγώνες. Όχι, συγγνώμη, τώρα δεν το βλέπω καλά, έχετε δίκιο. 4 αγώνες θα γίνουν Κυριακή και 4 θα γίνουν Σάββατο. Να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, να γίνονται όλοι οι αγωνιστικοί, η τελευταία, ξέρω εγώ, να γίνεται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Νόβα, εφόσον δεν παίζετε τίποτα, για την αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής 4 αγώνων, το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή διαμορφώνεται ως εξής. Ημέρα Σάββατο, Λάρισα, πας... Ναι, πάμε Ελένη. Πας Γιάννενα, Πανετολικός, όχι. Γιατί μου γραφεί Λαμία από κάτω. Κάτσε, το ανοίξουμε. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όχι, δεν ξέρει κάτι παραπάνω κι εσύ. Όχι, ναι. Λάρισα Λαμία, συγγνώμη. Λάρισα Λαμία, πολύ ωραία. 7 η ώρα το Σάββατο. Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΚ, 7 η ώρα και αυτό το παιχνίδι. Ατρόμητος Αθηνών, Κέρκυρα, στις 7. Και ΠΑΟΚ Πλατανιάς και αυτό στις 7 η ώρα ημέρα Σάββατο. Την Κυριακή λοιπόν μεταφέρθηκαν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη, του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης, του Πανιωνίου με τον Λεβαδιακό και το ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός. Λοιπόν, 10 εισιτήρια θα γίνουν δικά σας.
Τον τρόπο το ξέρετε, τα στοιχεία τα ξέρετε. Για το μάτς του Σαββάτου 7 η ώρα, 30.000 κόσμος. Σβηστά. Μη με κοιτάς έτσι, σβηστά 30.000 κόσμος. Σαββάτου θα έχετε μια 30.000 Κελσίου πάλι. Ναι φίλε, θα αποθεώσουν τους πρωταθλητές. Ορίστε. Ορίστε, τι ορίστε. Τους ηθικούς πρωταθλητές. Τους ηθικούς. Τους ηθικούς πρωταθλητές. Την ομάδα που εξασφάλισε στο γήπεδο τους περισσότερους βαθμούς. Εσύ βγες και πες ότι για σένα στη συνείδησή σου είναι άλλοι πρωταθλητές. Η συνείδησή μου δεν είναι άλλοι πρωταθλητές. Στην πραγματικότητα είναι το θέμα. Στην πραγματικότητα. Ναι, εντάξει, στα χαρτιά και στο τυπικό της υπόθεσης. Το πρόβλημά μου, Ελένη μου, πάντα είναι με την πραγματικότητα. Εκεί έχω ζήτημα. Στη συνείδησή μου είμαι καλά. Την πραγματικότητα με ενοχλεί. Προφανώς είναι άλλη, αλλά στην πραγματικότητα. Εσύ πες ότι ο παδός του ΠΑΟΚ δεν θα νιώσει την ανάγκη να πάει στο γήπεδο. Θα την νιώσει και να πάει και να χειροκροτήσει. Καταρχάς δεν έχει δει την ομάδα του φέτος από κοντά. Την έχει δει φέτος ελάχιστα από κοντά. Παρότι είχε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία από ένα σημείο και μετά παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και την έχει δει, όπως είπε, 4 φορές. Μόνο από κοντά. 4 στο πρωτάθλημα. Εσύ πες ότι δεν θα νιώσουν την ανάγκη να βρεθούν στο γήπεδο για να τους ντοπάρουν ψυχολογικά για τον τελικό ακριβώς, που ακολουθεί. Ακριβώς, και επειδή μετά ακολουθεί και ο τελικός που δεν, θα έχει 17.000 φίλους του ΠΑΟΚ που θα πάνε εκείνοι και κάπως έτσι. Ο τελικός είναι το άλλο Σάββατο δηλαδή. Και τι ώρα, 8.30. Δηλαδή, τι ώρα μπορεί να Έλα Νίκο. Έχεις κανονίσει κάπου να πας Σάββατο, όχι, το διανοήσεις σαν ιδέα, σαν όχι, όχι, εικόνα. Απλά το 8.30 το έκανα εικόνα για το τι θα γίνει. Ναι, 8.30 ώρα. 8.30 από Κυριακή, με από τις 4 θα μπαίνουν οι πρώτοι. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Ναι, έχεις ενημέρωση. Να σου πω. Πες ότι όλα γίνονται, ξεκινάνε ναι. Και όλα αυτά. Δεν πιστεύω να έχουν πάλι τα περσινά που ξεπερνάσαν 5 ώρα το πρωί. Σε περίπτωση. Κυριακή ωραία μέρα είναι για να γιορτάσεις, δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία μέρα. Άνα, μπράβο. Αυτό λέω. Αλλά πιστεύεις. Λέω εγώ τώρα επιθετικά ότι θα κλείσει υπολογιστή στις 2 το βράδυ. Δεν θα έπρεπε. Είναι 2 το βράδυ, δεν είναι 2 το μεσημέρι. Ναι, αλλά είναι και το. Είναι ναι, αλλά είναι... είναι και το τελευταίο μάτσο τη σεζόν, Νίκο μου. Για σας, βέβαια. Να σου πω κάτι. 2 το βράδυ δεν έχει κλείσει ούτε σε ντέρμπι. Έκλεισε φέτος σε ντέρμπι υπολογιστή με Ολυμπιακό ΑΕΚ 2 το βράδυ υπολογιστή. Ορίστε. Τι ώρα έκλεισε. Κάπου εκεί ήταν. 1.30-2 κάπου εκεί. Νωρίς είναι, δεν είναι παιδί. Νορμάλ πράγμα. Σου λέω σε ένα απλό παιχνίδι σε ντέρμπι αγωνιστική. Και έκλεισε 1.30-2 το βράδυ. Νορμάλ πράγματα. Και θες τελικά. Νορμάλ πράγματα. Και σε τέλη που δεν γίνανε κιόλα. Ναι, αυτό ακριβώ. Και θες τώρα να μου πεις παιχνίδι το οποίο ξεκινάει 8.30 ώρα. Είναι να ξεκινήσει. Είναι να ξεκινήσει. Έτσι, μπράβο, το λέμε σωστά. Και εγώ σωστά. Ναι. Σωστά. Είναι να ξεκινήσει στι 8.30. Ναι. Εγώ σου λέω ότι ξεκινάει τζαστ 8.30. Έτσι. Βάλε 2 ώρε, 10.30. Το άλλο Σάββατο, ε. Μέχρι να μπουν αυτά φιέστε, απονομέ και τέτοια, 2 έχει πιάσει μόνο με τον κόσμο. Μόνο με τον κόσμο. Ωραία, θα περάσουμε. Το άλλο Σάββατο λοιπόν. Το άλλο Σάββατο. Τέλεια. Σε βλέπω τέλεια. Και εδώ έτσι να... για μια ΠΑΟΚ Day, λογικά. Τι να κάνουμε αυτή τη ΠΑΟΚ Day εμείς. Αγώνα θα έχουμε. ΠΑΟΚ Φάρος παίζει εκείνη η μέρα. ΠΑΟΚ Φάρος παίζει εκείνη η μέρα. 5 ώρα. 5 ώρα. ΠΑΟΚ Φάρος. Τελευταία αγωνιστική τη κανονική περίοδου. Στο Παλατάκι. Αμέ, βεβαίω. Όχι, παιδιά, να κάνετε έτοιμα αλλαγή. Όπως έκανε η Νόβα εδώ και το δέχτηκε η Super League. Παιδιά, η ενημέρωση που έχω και έχει. Πώς το λένε. Τι ΠΑΟΚ Φάρος. ΠΑΟΚ Φάρος Γουσουλού. 5 η ώρα. Βεβαίως. Ωραία, 7 έχεις διακτηνιστεί, φαντάζομαι, στο σπίτι σου για να βοηθήσεις. Εφόσον τελειώσουμε με τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε από το γήπεδο, βεβαίως εννοείται. Να βάλουμε πλάτη στους συναδέλφους που θα είναι στο ρεπορτάζ. Πάω Φάρος 5 η ώρα τώρα. Τελευταία αγωνιστική, ρε, πριν τα πληγώ. Να το πείτε με τρόπο στον Τζορπατζόγλου. Γιατί εσύ τελειώνεις 12 Μαΐου, αλλά κάποιοι θα βαράνε μέχρι Ιούνιο γκασμά, αλλά αυτά δεν τα λέτε. Ναι, να σου πω κάτι, το μπάσκετ πότε ξεκίνησε όμως, ρε φίλε. Οκτώβριο. Εμείς από πότε ξεκινήσαμε. Από πότε ξεκινήσατε. 17 Αυγούστου. Είναι. 17 Αυγούστου. Κάνατε ένα διάλειμμα. Τι συγκρίνει. Διάλειμμα είναι για τι. Α, για πρωτάθλημα λες τώρα, ναι, σωστά. Ναι. Ναι, έλεγα για την Ευρώπη, Αυγούστου. Αλλά θα έλεγα για την Ευρώπη τι. Άρα εσύ 17 Αυγούστου που ήσουν ασχηνούσα, δονούσα. Μην πει το άλλο, το λέγε κάπω αλλιώ. Και όλα τα συναφή. Εμείς είμαστε στην Τούμπα. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Τι τραβήξατε. Φυσικά τι τραβήξαμε. Και τελειώνουμε, ναι. Τι 8.30 ρε που του βάλτε και ένα 6-7 η ώρα. Μπάση ξεπερδέψουμε μια νορμάλ ώρα. 6-7 η ώρα. 8.30. Τι 8.30 είναι. Η γιορτή του ποδοσφαίρου είναι. Πρέπει να. Από αυτό άλλο τίποτα. Πρέπει να γίνεται με. Να υπάρχει μια διαδικασία, μια τελετή. Να σου πω κάτι. Πολύ θα ήθελα να έχουμε έτσι έναν τραγουδιστή, έναν καλλιτέχνη που παλιά χρόνια. Ναι. Μην θυμάσαι μια Παπαρίζου που είχε τραγουδήσει. Θυμάμαι, τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτήσει να αντισταθεί. Από εκεί γίνει. Σε τι τελικό. Ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Νέα Σμύρνη. Ναι, και είχε βγει Παπαρίζου. Το έμπειρο μάτι μας είχε τσεκάρει Παπαρίζου Σαντίκ που δεν έλεγε πολλά. Είναι η αλήθεια. Αλλά όταν κάνει σκάουτινγκ εσύ. Και εμφανίζεται στην. Ναι. Έλα, πες το. Εμφανίζεται μετά σε όλο καριέρα γιατί πήρε χαμπάρι με τον Χοντρό, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, ξεκινάει με αναπάντες κλίσεις και καμπάκι τρελή καρδιά και βγαίνει
στο τελικό, ναι, του κυπέλου Ελλάδος τότε, 2000. Πώς ήταν εκείνο, 3 στη Νέα Σμύρνη. Και βγαίνει, τραγουδάει τρελή καρδιά, βγάζοντας τα πόδια της έξω. Και τότε όλη η Ελλάδα κατάλαβε ότι αυτό το κορίτσι. Με τρελή καρδιά, βέβαια, θα πάει μπροστά. Ναι. Και έχω ακούσει You're My Lover Undercover. Ναι. Final Four Volley, ναι, στο Παλατάκι. Final Four Champions League που έπαιζε ο Ηρακλής. Και... ημιτελικός, Ηρακλής, Λοκομοτίβ, κάτι δεν θυμάμαι. Ζούμε, γιατί έπαιζε το. Έχω φίλους γκριές. Α, γιατί γινόταν στο Παλατάκι, ναι, γιατί είχε. Όχι, γιατί γινόταν στο Παλατάκι, γιατί έπαιζε το τραγούδι της Έλενας. Τότε λοιπόν η Έλενα μόλις είχε βγει για να πάει στην Eurovision και το έκανε πρόμο. Α, έκανε πρόμο. Λοιπόν, και ακούστηκε από τα μεγάφωνα. Όχι, ήταν εκεί, live. Live σε Βόλεϊ. Παρακαλώ, εννοείται. Πριν το παιχνίδι. Και είχαμε πάει, τρέχαμε να προλάβουμε την Παπαρίζου. Πιο πριν το παιχνίδι, κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Δηλαδή η Έλενα δεν μπορεί να πάει στον τελικό, ας πούμε, με ΠΑΟΚ τώρα. Κοίταξε στο μπάσκετ, στο Final Four. Για να καταλάβει τώρα δηλαδή διαφορά. Στο Final Four Champions League θα είναι η Ονειράμα. Στο Final Four του Champions League. Ναι, ναι. Που γίνεται στο άκρο του μπασκετικού. Μεγάλο ψάξιμο πρέπει, ναι, να πέσει. Θα τραγουδούσουν η Ονειράμα. Νομίζω πρέπει να πέσει μεγάλο ψάξιμο. Δηλαδή να πάει, ρε παιδί μου. Το 2004 και... την είπα Παρίσι. 4, εντάξει, ναι, okay, κοντά μετά πέσαμε. Το τηλεφώνημα του Δούρου. Ορίστε, Ηλίας Καπράλος. Δεν θυμόμουν το δεύτερο. Δεν θυμόμουν. Με τις ημερομηνίες δεν πάω καλά. Κάπου εκεί να σου λέω 3, τέλος πάντων. Ναι. Θα έχει Ονειράμα λοιπόν. Υποθέτω την ημέρα των τελικών. Αν μας έδιναν επιλογή Ονειράμα ή. Όχι. Ή τίποτα, ναι, θα έλεγα τίποτα. Θα ωραία ήταν και χθε στο Βόλο. Ένα πολύ ωραίο έτσι και να φέρει κάποιο ξένο συγκρότημα. Iron Maiden, ίσως κάτι τέτοιο. Τέργεζε πολύ με το σκηνικό. Ωραία λοιπόν, αφού λύσαμε και το του τελικού, ποιοι μπορούν να τραγουδήσουν στον τελικό του ΟΑΚΑ στις 12 Μαΐου. Λοιπόν, όταν τραγουδούσε, λέει η Έλενα, έπαιζαν ξύλο από πίσω. Να, αλήθεια είναι αυτό, είχε πέσει ξύλο και στη Σμύρνη. Ναι. Συγγνώμη, υπήρχε τότε δηλαδή ο άλλο. Είχε διάθεση να κοπανίσει την ώρα που τραγουδούσε η Έλενα. Καταρχάς, μπορείς να πατήσεις στο YouTube για να δεις, γιατί το βίντεο κλιπ, αν θυμάμαι καλά, του Τρελή Καρδιά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Είναι από το τελικό του κυπέλου. YouTube, Τρελή Καρδιά. Α, Έλενα Παπαρίζου, Τρελή Καρδιά. Τρελή Καρδιά. Κομματάρα, βέβαια, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Τρελή Καρδιά. Καρδιά. Παπαρίζου, έλα, στο βγάλε, ναι. Έλα. Λοιπόν, για πάντα να δεις. Αν έχει το official, μπράβο, είναι το από το τελικό κυπέλου. Τα επεισόδια τα έχει. Όπως βλέπεις, υπάρχει καινή έτσι τέτοια. Να το κάνω. Ζώνη εκεί στη Νέα Σμύρνη. Μπράβο. Γήπεδο. Ο λαός χειροκροτά. Λίγο το Τρελή Καρδιά από Παπαρίζου την ώρα. Ο λαός χειροκροτά. Σε πρώτο πλάνο η οπαδή του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Από πίσω Παναθηναϊκή και όλα αυτά. Τώρα βέβαια τα πλάνα του. Αποθεώνουν εδώ παιδάκια, ναι, βλέπω. Τα πλάνα δεν ξέρω αν είναι την ώρα που βγαίνει η Παπαρίζου, αν έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Η Παπαρίζου με ένα σορτσάκι τρελό μήνυμα. Με μαζορέτες. Πράσινες και κόκκινες. Και του Ολυμπιακού βεβαίως. Ωραία. Σημαίες. Μιλάμε για γιορτή του ποδοσφαίρου. Αυτές είναι οι γιορτές του ποδοσφαίρου, όχι αυτές που κάνετε εσείς. Με κρόσια το σορτσάκι της Έλενας. Βεβαίως. Έχεις κάνει σκάουτ την Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Φανελάκι λευκό, μαλλί καστανό προς το σκούρο μαύρο. Έτσι. Μπούκλα. Η Έλενα στα πιο αδύνατά τη. Βεβαίως. Στα καλά τη χρόνια. Και μπότα φοράει από είναι κάτω. Πριν την Eurovision, η προηγούμενη χρονιά. Νομίζω και μπότα, ναι. Εγώ δεν βλέπω πουθενά ξύλο. Βλέπω τον κόσμο να χειροκροτεί, τις μαζορέτες να χορεύουν. Πρέπει να έχει πέσει ξύλο πριν, ρε. Πριν, ναι. Ναι, έχει δεκτή μέχρι να βγει η Έλενα και να, ναι, ενώσει. Μετά εδώ βγήκε ένα τραγούδι, Τρελή Καρδιά που δεν μπορεί και τέτοια. Βέβαια. Ένα τραγούδι είπε. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το θυμάμαι κι εγώ αυτό γιατί είχε γίνει βίντεο κλιπ. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Έτσι είναι, Ελένη. Φέρε και εσύ τώρα κάποιον. Να κάνει κάτι ανάλογο στο ΆΚΑ. Ποιο να φέρει, θα μου πει. Δεν ξέρω. Το βίντεο κλειπ θα βγει μετά, Βίντεο κλειπ θα βγει σίγουρα. Πολύ ωραία. Λίγο τη βίντεο κλειπ θα βγει μετά. Πολύ ωραία βίντεο κλειπ θα βγει. 8,5 ώρα λέει, ρε παιδιά, θα μα τρελάνε τελώς. Λοιπόν. Πού του έχετε βρει όλου, ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά έχει ρίξει εδώ το σύστημα με τα μηνύματα με αυτά. Λοιπόν, που πάμε να φύγουμε διάλειμμα, μα είναι, και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι. Ο νικητή αυτή τη τετραετία, ο άνθρωπο ο οποίο γύρισε πραγματικά διάφορε πόλεις και χωριά για δουλειά, εντάξει, και τώρα να ξέρω ότι θα γίνει, τη βλέπω τη δουλειά να γίνεται, τώρα που ανέβηκε θα μου εμφανιστούν όλοι καθαροκυλιάς και θέλω να πηγαίνω στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, μαζί μας είναι και το πιστοπολείο Σεφ, ο Σεφ μας ο οποίος σας προσέχει και ετοιμάζεται καλύτερα για εσάς καθημερινά στη Βασιλή Σόλγας 107, δίπλα στην Μπότσαρη. 2310-812-203 τηλέφωνο για παραγγελίες στο ΣΕΦ από τις 11 έως και τις 3 το πρωί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το πέναλτι σήμερα εκτάκτος με Ελένη Μπούντου και Νίκο Μοσχοβίτη. Έχουμε πει αρκετά, έχουμε κάνει το χαβαλέ μας. Έχουμε βγάλει κάτι εντεκάδες εδώ πέρα και τρώγαμε το ξεφωνητό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι πάνε αυτά. Πάμε να μιλήσουμε με τον αδερφό μου, τον άνθρωπο τον οποίο είχα μαζί μου 3 χρόνια και περνούσαμε τόσο ωραία τα Σαββατοκύριακα. Τον έχουν
μου τον έχουν χωρίσει, τώρα μου τον έχουν πάει κάθε μέρα κάτι αργά, κάτι 10 η ώρα, κάτι τέτοια. Ωραία, μου τον ταλαιπωρούν και αφού έχει φάει τόση ταλαιπωρία εδώ και 4 χρόνια, ήρθε η ώρα της δικαίωσης για τον αδερφό τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε? Ξανασμίγουν τα γόνια τηλεφωνικά, Πες μου λίγο, τι γίνεται, ρε φίλε? Τι? Είσαι έτοιμος για αυτό που έρχεται από εδώ και πέρα? Τι έρχεται? Αυτό είναι που φοβάμαι. Αυτό που έρχεται. Κοίταξε, έχει ζήσει τόσα πολλά τα προηγούμενα χρόνια τα οποία θα δεν πρέπει να σε φοβίζουν, ρε φίλε. Πλέον. Νομίζω, εντάξει, ότι χειρότερα πράγματα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και ήταν και πολύ καιρό να πεις ότι ήταν μια σεζόν, δύο, Από αυτά που είδαμε. Ήταν από τους ανθρώπους που το έζησε πολύ. Ρε, δεν ξεχνάω τον διαιτητή Παύλα Επόπτη Τσέτσιλα. Ποιος είναι αυτός, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ο θρυλικός Τσέτσιλας. Από τα Γρεβένα. Τρεις εκπομπές αφιέρωσε, πόσες. Τέλος πάντων, έχει έρθει μια μέρα και είναι έξαλλος με ένα διαιτητή. Ήταν αυτός, ρε, η Επόπτη, τι ήταν. Και έχει κάνει ένα λογίδριο μισή ώρα για το Τσέτσιλα. Ο Τσέτσιλας και ο Τσέτσιλας, ο Τσέτσιλας και ο Τσέτσιλας. Και όνομα που δεν ξεχνιέται κιόλας. Για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, και η Ελένη, ας πούμε, δεν το ξέρει, μια από τις πολλές εμπειρίες αυτής της τετραετίας. Είχαμε πάει σε Σαββατοκύριακης εμπειρίας, ναι. Ναι, ναι, εννοείται. Καμπανιακός Άρης, τη δεύτερη χρονιά στη Γάμα Εθνική, ρε παιδί μου. Εμείς στη Γάμα Εθνική. Δεν, στα γήπεδα, ρε παιδί μου, που πηγαίναμε, ξέρεις, ένα-δύο, δεν είχε δημοσιογραφικά θεωρία. Και έτσι αναγκαστικά καθόμασταν όρθιοι και μεταδίδαμε τα παιχνίδια δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος. Έχουμε δει πολλές εικόνες δικές σου τέτοιες. Ναι, ο συγκεκριμένος λοιπόν κύριος, ενώ Τσέτσιλας. Όλοι οι διαιτητές μας επιτρέπαν, ο κύριος Τσέτσιλας, αλλά λέω το όνομά του. Εντάξει. Πήρε ξαφνικά μια απόφαση και δεν μας επέτρεπε να είμαστε δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, λέει, γιατί απαγορεύεται. Όλοι οι υπόλοιποι 1,5 χρόνο δεν το είχαν προσέξει. Αυτός ξαφνικά έρθει και ήθελε να πάει by the book. Και μας έχει βάλει στην κερκίδα και πέρα στο γεωγείο της Χαλάστρας, κάπου στη γωνία, πίσω από κάτι κάγκελα. Και να περιγράψουμε εμείς τώρα το παιχνίδι 90 λεπτά. Συν τα κουνούπια τα οποία είναι η ατραξιόν της περιοχής. Στη Χαλάστρα, ναι. Τα στούκας, ρε παιδί μου, εκείνα τα super puma που έχουν στα δυτικά. Και την επόμενη μέρα πήγα και τάξω μοσχοβίτη. Έξαρο σου λέω με το παιδί Τσέτσιλα και δεν έχω ξεχάσει και το όνομά του, γιατί το όνομα δεν ξεχνιέται. Τσέτσιλα, σε ψάχνουμε. Πραγματικά. Πραγματικά. Τι έκανε αυτό το παιδί να ανέβγει καθόλου προς Β' Εθνική, τίποτα τέτοιο, ρε παιδί μου, εκεί ξέρει. Δεν μπορεί να μην έχει μάθει το μέλλον του Τσέτσιλα. Ανέβηκε. Πω, ρε φίλε. Κανόνιζε να το συναντήσει τώρα, του χρόνου, Και του χρόνου πρώτη. Είχαμε πετύχει πέρυσι. Είχαμε πετύχει πέρυσι, όντως δεν τον πετύχαμε. Και φαντάζομαι πήγε ότι είπε με θυμάσαι. Με θυμάσαι, ρε. Και από εκεί πέρα δεν είχε κάτι άλλο, ναι, δεν γίνεται το πούμε. Σαν άλλο πάνω με καλό. Κάποια στιγμή ευχόμαστε όλοι όσοι ζήσαμε αυτή την τετραετία να τα θυμόμαστε και να γελάμε. Κοίτα, κοίτα. Τώρα που είπες για την τετραετία και όλα αυτά που ζήσατε, τι άλλο έτσι θυμάσαι σου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα πέρα από το διαιτητή Τσέτσιλα που φαίνεται ότι δεν τον έχει ξεχάσει ούτε ο Νίκος Μοσχοβίτης? Εγώ τον θύμισα. Τι άλλο έτσι θυμάσαι πάρα πολύ έντονα που κράτησες? Τι θυμάμαι, εντάξει. Το φαγητό, λέει, που κάναμε εκτός έδρας. Θετικό ή αρνητικό? Ό,τι θες, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο σε σημάδεψε. Ρε φίλε, αρνητικό είναι όλο το σκηνικό. Εντάξει, τώρα μέσα από το αρνητικό, αυτό το σκηνικό, ψάχνεις κάτι θετικό. Υπήρξαν, ρε παιδί μου, και στιγμές θετικές. Εντάξει, γιατί εμείς στην ουσία, για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου, ειδικά στα εκτός έδρας, είμαστε μια συγκεκριμένη παρέα δημοσιογράφων που πηγαίναμε. Είχαμε και τις καλές μας στιγμές, είχαμε και τις κακές μας στιγμές. Εντάξει, εμένα αυτό που το έλεγα και το πρωί με τα παιδιά που μου έχει μείνει πολύ χαρακτηριστικά είναι στη Γάμα Εθνική, κυρίως στον πρώτο χρόνο και στο δεύτερο, επειδή ήμασταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολλές οι φορές που κάναμε και τα ball boy. Δηλαδή την ώρα που έκανα εγώ μετά το ραδιόφωνο, μου έρχονταν η μπάλα, την έδινα στον παίχτη του άλλης ομάδας και εκτελούσε το πλάγιο. Ωραίο και αυτό. Γιατί έρχονταν πάνω μου, ας πούμε. Ναι, και αλλά να σου πω κάτι. Μιλάμε για σύσφιξη σχέσεων με την ομάδα, έτσι, με τους παίκτες. Άμα είσαι δίπλα στη γραμμή πάνω. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι εκεί για να κάνεις σύσφιξη σχέσεων με την ομάδα, αλλά και εντάξει, και αυτό βοηθάει, ας πούμε. Εντάξει. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Μια εμπειρία που όταν εμείς θα παλιώσουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Θα τα γράψεις ένα βιβλίο. Αυτό μπορεί να γίνει και πιο νωρίς, να ξέρεις. Όπα. Γιατί το συζητούσαμε. Έτσι βγαίνει η είδηση, Νίκο Μοσχοβίτη. Που γυρνούσαμε. Ναι. Γιατί αυτά που ζήσαμε 4 χρόνια για βιβλίο είναι μόνο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι έχω εκφράσει την άποψή μου και στα δύσκολα τα χρόνια, όχι τώρα που έρχονται καλά. Ναι. Θα θυμάσαι ότι έλεγα ότι θα έρθει η ώρα που νομοτελειακά θα γυρίσει στην Αλφα Εθνική, ρε παιδί μου, όπως και ήρθε. Έτσι. Δηλαδή τώρα, αν του χρόνου πρώτη αγωνιστική είναι, ξέρω εγώ, Όφι Άρης, 17 Αυγούστου, ναι, ας πούμε, λες, στην επιστροφή του Άρη μετά από 4 χρόνια στην Αλφα Εθνική, το να εμφανιστεί κανένας χρήστατος και να πει θα πάω εγώ,
Έτσι. Δεν είναι δίκαιο. 17 Αυγούστου στο Ηράκλειο, δεν είναι δίκαιο. Έτσι. Ναι. Και να ξέρεις, εμείς θα βρεθούμε στο πλευρό σου. Θα έχουμε αποστασία σε τέτοιες καταστάσεις, να ξέρεις. Θα χωριστούμε στα δύο. Θα δείξεις, θα φανεί. Εγώ άλλη ερώτηση έχω. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο ταξίδι, με την έννοια, ρε παιδί μου, δεν βρίσκατε με τίποτα το γήπεδο, χάσατε τη στροφή, την εθνική, χαθήκατε, κάνατε μία ώρα παραπάνω, μετά δεν είχατε βενζίνη. Δηλαδή ένα τέτοιο ευτράπελο θέλω να μου πεις. Με βενζίνη, και χθες ψάχναμε. Χθες. Ψάχναμε να βάλουμε, γιατί πήγαμε αυτοκίνητο που είχε αέριο, ρε παιδί μου, και στην Άρτα δεν έχει. Και μας είπαν αν πετύχετε κάποιο βενζινάδικο, λέει, εκτός πόλης, λέει, πόλη τώρα, σχετικό είναι αυτό, ναι. Και αλλιώς, λέει, στα Γιάννενα. Κάτσε, ρε φίλε, πια Γιάννενα, τα Γιάννενα μια ώρα από εδώ. Κατάλαβες. Και πήγαμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Από εδώ είναι δύο, μην περνέδες. Από εδώ εννοώ από την Άρτα. Α, ναι, από την Άρτα, ναι, είναι μια ώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μας ψιλοέφτασε, βρήκαμε έναν εκεί πέρα χριστιανό. Μας έβαλε και ευτυχώς καταφέραμε και γυρίσαμε. Εντάξει, κοίτα, το πιο δύσκολο ταξίδι, τα πιο μακρινά ταξίδια βασικά που κάναμε ήταν στην Πάτρα για το μάτς με την Παναχαϊκή που είναι... Πολλές ώρες. Έλαση, αυτό είναι και ωραίο, και ωραίο παιχνίδι ήταν, σιγά. Και το κάναμε αυθημερών, έτσι, όπως δύσκολο ας πούμε ήταν και στο Αίγιο. Καλά, αυτό το παιχνίδι... Κάναμε δύο φορές αυθημερών Πελοπόννησο. Το κάνατε αυθημερών και δεν κάτσατε μία μέρα, ένα βράδυ έστω? Όχι, όχι. Στην Πάτρα ήταν και ωραία, ρε. Η πίεση στο γήπεδο είχε 10.000 κόσμο, ήταν ωραία. Πολεμιστές. Ναι, και. Μάχημη. Το επόμενο έτσι δύσκολο μακρινό ταξίδι ήταν στο Σουφλί. Ωραίο το Σουφλί. Ωραίο. Ο Νίκος έχει υπηρετήσει εκεί. Ναι, πώς το θέλεις. Δύσκολα. Δύσκολα. Εννοείται δύσκολα. Δύσκολα. Δεν ξέρω εγώ. Έχω ακούσει από παιδιά που έχουν πάει ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος πάντως. Εγώ έτσι έχω ακούσει. Δηλαδή... Εντάξει. Τώρα αυτοί που είμαστε στον αέρα, μόνο ένας έχει κάνει σύνορα. Δεν έχει κάνει άλλος. Ποιος μόνο εσύ είναι, ποιος η Ελένη. Γιατί ρε φίλε, στα κατεχόμενα τι είναι, κυβέρα σύνορα. Και εκεί για να είναι σύνορα, φίλε. Το τρίμηνο λες, το δικό σου. Εξαιρετικό. 9 μήνες δική του είναι το δικό μου το τρίμηνο. Ναι, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα σου την είπε. Τρεις μήνες θητείας δική μου, 9 μήνες από τη δική σου. Ναι. Μάλιστα. Πες μας για το Σουφλίνικο, τι είχε, φίλε, είχε μόνο φαντάρους, τι. Στο Σουφλί όταν πήγαμε το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν είχε ούτε φαντάρους μάλλον. Την πρώτη χρονιά φτάνουμε με ένα συνάδελφο μου ακόμα. Μπαίνουμε μία η ώρα μέσα στο Σουφλί, τρεις η ώρα με το μάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος. Λες και το έχουν εκενώσει γιατί υπάρχει κάποιος ιός που θα είχαν εμπλοκή μάλλον τα παιδιά γι' αυτό. Κάτι δεν πάει καλά. Βλέπουμε σε κάποια φάση έναν αστυνομικό που περπατάει μόνος του. Όπα, λες εδώ είμαστε να ρωτήσουμε. Κάπου θα πάει, δεν το ρωτήσαμε, το ακολουθήσαμε, τον πήραμε από πίσω. Λες κάπου θα πάει, ναι. κάπου θα πάει και τελικά πήγε στο γήπεδο. Εντάξει, κοίτα, υπήρχαν και ωραία μέρη που πήγαμε. Καβάλα, ας πούμε, στο οποίο ήταν και πριν λίγα 24 ώρες ο κ. Μοσκοβίτης. Αυτά είναι δίπλα, ρε φίλε. Εδώ λέμε για κανένα περίεργο μέρος, εντάξει. Το πιο μακρινό σου λέω ήταν το Σουφλί. Έχει, ρε παιδί μου, περιοχές που ούτε εγώ τις ήξερα, ας πούμε, και τις γνωρίσαμε. Δώσε μας λίγο κανένα γαστρονομικό προορισμό που μπορεί να μας βγάλει ο δρόμο μας καμιά φορά. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που μπορούμε να γράψουμε και σκεφτόμαστε. Ναι, και το πιο ενδιαφέρον τώρα μεταξύ μας εδώ που τα λέμε. Φάγαμε καλά. Στην Άρτα, ας πούμε, φάγαμε καλά το βράδυ. Ναι. Είπες πριν εκτός αέρα ότι έφαγες τον καλύτερο γύρο στην Άρτα. Από τους καλύτερους. Από τους καλύτερους. Γιατί, τι ο διαφορά έχει από τους εδώ, ας πούμε, τους καλούς. Ξέρω, ρε φίλε. Ήταν συγγεύτηκε. Μήπως πεινούσες πολύ μετά το παιχνίδι. Καλά, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, αλλά και πάλι προσέχεις λίγο και τη γεύση. Προσέχεις τι σου πλασάρει ο άλλος. Δεν το κατεβάζεις, απλά δεν το καταπίνεις. Δεν είναι ασπίρινες. Ναι. Και ήταν αρκετά καλός, δηλαδή, στην Άρτα. Ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Εγώ αυτό που έχω να πω... Δώσε τη λεπτομέρεια που μας σόκαρε. Ποια είναι λεπτομέρεια? Με τον καφέ. Και το 2 ευρώ. 2 ευρώ καφές είναι συμβάφλα τόστ. Ναι, ναι, είναι δυνατόν. Χαλάει την πιάτσα αυτό. Σε ποιο μαγαζί πηγαίνεις εδώ, πληρώνεις 2 ευρώ τον καφέ και έχεις τη δυνατότητα. Συγγνώμη, πήγατε 3 άτομα να φανταστώ, έτσι, γνωστή τριάδα αυτή. Ναι, 3 πήγα. Πήρατε 3 καφέδες, έτσι. Ναι. Και σας λέει η κοπέλα εκεί, του μαγαζιού, η σερβιτόρα, ότι παιδιά έχετε τη δυνατότητα με το 2 ευρώ του καφέ, είτε παίρνεις φρέντο, είτε ελληνικό, ναι, είτε γαλλικό, να επιλέξεις είτε βάφλα είτε τοστ. Χωρίς, ναι, έξτρα, ναι, χρέωση. Όχι, χωρίς. Και δηλαδή δώσατε, φαντάζομαι, μπουρμπουάρα αφήσατε, έτσι. Όχι. Όχι, δεν άφησες, Νίκο. Δεν άφησα μπουρμπουάρα. Δηλαδή, τρία άτομα. Τρία άτομα δώσαν 6 ευρώ, έπιαν καφέ, έφαγαν βάφλα, τοστ, ναι. Ο καφές δεν ήταν τόσο καλής ποιότητας και μας ξενέρωσε λίγο, ρε παιδί μου. Καλά. Να το κλείσουμε τον κύριο. Να το κλείσουμε τον κύριο.
Λοιπόν, τώρα για, πρωτού για κλείσουμε. Να το σοβαρέψουμε λίγο. Ναι, να το, ναι, το σοβαρέψουμε λίγο. Σωστά. Εγώ αυτό που έχω να ευχηθώ λίγο για να το σοβαρέψω. Και σε οπαδούς ομάδων, ρε παιδί μου, και σε ρεπόρτερ άλλων ομάδων, είναι κανένας πραγματικά να μην περάσει αυτή η τετραετία την οποία περάσαμε εμείς. Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα, ψυχολογικό, και μόνο λόγω αυτών των οποίων έζησε η ομάδα, των καταστάσεων γενικότερα, των νέων συνθήκων που αντιμετώπισε. Κυρίως λόγω του ότι 4 χρόνια την πρώτη στιγμή, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο Άρης με την Καστοριά τότε το 2014, στο μυαλό όλων μας βρισκόταν αυτή η στιγμή, δηλαδή η επιστροφή της ομάδας στην φυσική της θέση. Και περιμέναμε ότι νορμάλ θα έρχονταν σε 2 χρόνια. Μεσολάβησαν όμως διάφορες καταστάσεις, που είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε πλέον. Με αποτέλεσμα αυτή η αυτοεξορία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, έτσι του Άρη, να κρατήσει για άλλα 2 χρόνια. Και για να σε φτύρει και ψυχολογικά, έτσι, και να λες κάθε χρόνο, ναι. Ψυχολογικά, σίγουρα. Άντε ένα χρόνο ακόμη. Για μένα ο Άρης, το μόνο εύκολο αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνουμε όλοι μας είναι να πούμε ότι αυτή η τετραετία είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ, να την βάλουμε κάπου μέσα στο μυαλό μας και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει και να την ξεχάσουμε. Για μένα αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι και για μένα είναι λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ο Άρης δεν πρέπει ποτέ του, πραγματικά όλος ο οργανισμός που λέγεται Άρης, να ξεχάσει αυτά τα 4 χρόνια, γιατί αν ξεχάσει ότι 4 χρόνια κυλήθηκε η ομάδα κυλήθηκε στο βούρκο, και έζησε απίστευτες καταστάσεις, τότε μπορεί να γίνουν πάλι τέτοια λάθη και να βρεθεί σε αυτό το σημείο. Είναι αυτό που έγραψα και σήμερα, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Συνήθως στα γήπεδα των ποδοσφαιρικών ομάδων βλέπουμε φωτογραφίες διάφορες, ρε παιδί μου. Εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, αν είχα ρόλο στον Άρη και έπαιρνα αποφάσεις, να το πω έτσι. Στο εύχομαι, Νίκο. Στου στίβου του γηπέδου, όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο θετικό. Με λεφτά, όχι. Να είναι Χωσάτα καλό. Μα εννοείται με λεφτά, εντάξει. Όχι, κατάλαβε να σου λέω. Δηλαδή, δεν θέλω να το προσωποποιήσω τώρα, αλλά ξέρει να είναι από πίσω ένα δυνατό πολύ, ρε παιδί μου. Εμεί δεν έχουμε σκοπό, είμαστε το κουκουέ μόνιμα την πολίτευση. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Ναι. Εγώ θα κολούσα εικόνε από αυτή την τετραετία στο γήπεδο. Σα το λέω δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λίγο προβολικό, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο Άρης δεν πρέπει να ξεχάσει αυτά τα 4 χρόνια. Λοιπόν. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας. Και τώρα πρέπει να κοιτάξει να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα, για μένα πρώτα στο εξαγωνιστικό, εγώ εκεί θα δίνω προτεραιότητα, και μετά στο αγωνιστικό, προκειμένου την επόμενη σεζόν να παρουσιαστεί όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Και μιας που τα λέμε τώρα στον αέρα, να σας διαβάσω και μια γραφή τοποθέτηση του Θόδωρου Καρυπίδη που δημοσιεύτηκε πριν από μπράβο, λίγο. Μπράβο, αυτό είχα και εγώ μπροστά μου για να σου πω ότι ναι, δεν είναι απόλυτα σε αυτά που έλεγες και εσύ για αυτή την τετραετία. Λοιπόν, μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας μας που σήμανε την εξασφάλιση του στόχου μας και μαθηματικά έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος. 4 χρόνια είναι πολλά. Τα 3 τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εγώ στον Άρη ζήσαμε χαρές και λύπες. Περάσαμε πολλά. Υπήρξαν στιγμές απογοήτευσης, αμφισβήτησης και έντονης κριτικής, άλλοτε καλοπροαίρετης και άλλοτε κακοπροαίρετης. Προσωπικά δεν λύγησα όμως και ούτε θα λυγίσω ποτέ. Ξέρω ποιες είναι οι ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω πλήρως. Δεν κρύφτηκα και δεν θα το κάνω ποτέ. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρει, το ότι αναγνωρίζεται και ο ίδιος έκανε λάθη. Ειδικά την. Εντάξει, ποιος δεν έχει κάνει, ποιος ιδιοκτήτης ισχυρός άνδρας ομάδας που ασχολείται ενεργά με την ομάδα δεν κάνει λάθη, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Κοίτα, άλλοι δεν τα αναγνωρίζουν όμως, να ξέρεις. Ο Καρυπίδης τα αναγνωρίζει και το πιστώνουμε θετικά αυτό. Άλλοι βγαίνουν, Νίκο μου, και ζητάνε και συγγνώμη δημοσίως. Δεν έχει ακουστεί ποτέ η λέξη συγγνώμη από παράγοντα. Τι θέλεις, Νίκο μου, τα συνδυάσεις όλα. Τι θέλεις, Νίκο μου, να τα λέμε. Εδώ, όλα. Φίλε μου, Νίκο, έρχονται συνθήματα, λέω καλά. Έρχονται μηνύματα. Ποτέ ξανά θα δείτε στη μετάδοση και τέτοια, να ξέρεις. Τέτοια μηνύματα μου έρχονται. Αλλά. Συνέχισε με δήλωση Καρυπίδη. Λοιπόν, επιπλέον αυτά τα 3 χρόνια μέτρησα συμπεριφορές και φίλους. Έχω καταλάβει πλέον ποιοι θέλουν πραγματικά το καλό του Άρη και ποιοι επενδύουν αποτυχία για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα εισαγωγικά. Γι' αυτό θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή, να είναι σίγουρο ότι η σιωπή μου δεν σημαίνει αδυναμία. Το βέβαιο είναι ότι μέσα από τις δυσκολίες αυτών των 3 χρόνων δυναμώσαμε και γίναμε όλοι σοφότεροι. Προσωπικά έχω πεισμώσει περισσότερο. Ο Άρης επέστρεψε εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο τον έχει ανάγκη. Σήμερα τραβάμε μια κόκκινη γραμμή στο παρελθόν. Κανείς μας δεν θέλει να θυμάται κάτι τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που οφείλουμε όλοι να μην ξεχάσουμε ποτέ είναι τα λάθη που έγιναν στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν και έφεραν τον Άρη σε αυτή την κατάσταση. Λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν και δεν θα επαναληφθούν. Σήμερα ανοίγει ένας νέος κύκλος, θα είναι μεγαλύτερος, δυσκολότερος αλλά και πιο ευχάριστος. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Στην παρούσα φάση δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχουμε άλλα 3 παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες. Το μόνο που θέλω να πω προς τον κόσμο του Άρη είναι τούτο. Ο Άρης επέστρεψε στη Super League και θα μείνει για πάντα εκεί.
όχι για να είναι κομπάρσος, αλλά θα διεκδικήσει αυτό που το αναλογεί. Ο νέος Άρης θα είναι όπως πρέπει να είναι, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων μας και να δικαιώσει τις προσδοκίες μας. Να είναι όλοι βέβαιοι γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε είναι η συσπήρωση όλων δίπλα στην ομάδα. Τώρα, με την επιστροφή της ομάδας εκεί που ανήκει, με βέβαιος ότι και ο κόσμος θα επιστρέψει μαζικά στο πλευρό της. Δεν περισσεύει κανείς. Περισσότερα θα πούμε την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Θα ήθελα τέλος να συγχαρώ τον προπονητή μας Σύρο Σπανό, τον τεχνικό μας διευθυντή κύριο Μελοφορίδη και φυσικά τους παίκτες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν φέτος για την επίτευξη του στόχου. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αναφέρει και κλείνει γραφή τοποθέτηση του Προέδρου του Άρη. Την οποία βεβαίως θα την αναλύσετε 5 με 7. Και ο Αλέξης με το Χρήσα θα έτσι ακριβώς που ακολουθούν. Το δύο που ακολουθεί. Εύστοχη εγώ θα τη χαρακτήριζα. Για έναν Καρυπίδη ο οποίος πλέον έχει πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω του. Διότι η νέα σεζόν θα έχει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις. Και γι' αυτό οφείλει να, και το θέλει και ο ίδιος βέβαια, να φτιάξει τον Άρη όπως τον ονειρεύεται ο κόσμος και όπως τον ονειρεύεται και ο ίδιος. Και αυτό που θα το ξανατονίσω, μπορεί να καταδείξω γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ, ο Άρης πρώτα πρέπει να ετοιμαστεί οργανωτικά εκτός γηπέδου, να συμμαζευτεί η κατάσταση και το αγωνιστικό μετά θα μπορέσει να το δει. Βάζεις μια ανωτελεία, εμείς που είμαστε εδώ σας λέμε καλώς ήρθατε, εσείς μας απαντάτε καλώς σας βρήκαμε και τα υπόλοιπα, τι Νίκο μου. Πολύ ωραία. Όπως λέει και το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, ξαναγύρισες. Ξαναγύρισες, ε. μόνο που εγώ έχω αλλάξει, Νίκο, να ξέρεις, από την τελευταία τετραετία. Και εγώ έχω αλλάξει. Ωραία, λοιπόν, εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε. Και θα τα λέμε του χρόνου παρέα. Νομίζω ότι αυτό έλειψε πολύ και στην πόλη γενικότερα. Ναι, όσο να είναι, έλειψε. Έλειψε. Σκέψου τώρα του χρόνου, ρε παιδί μου, πες εκεί Νοέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, πότε θα είναι. Τι ωραίες συζητήσεις θα κάνουμε όσο θα πλησιάζει ένα συγκεκριμένο μάτς εδώ για την πόλη μας, έτσι. Αναλύσεις επί αναλύσεων, κραστές, οι προπονητές, τα κλειδιά, έτσι. Το ένα, το άλλο. Δηλητήριο με το Γάντι, αυτά τα ωραία τα οποία αγαπάμε εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε, να ξέρεις ότι σε στηρίζουμε για τη νέα χρονιά παντού και πάντα, σε όλες τις μεταδόσεις του Λίμπερο 107,4 για λογαριασμό του Άρη. Ο φασισμός εντός εισαγωγικών του Χρήσον δεν θα περάσει και εμείς εδώ η νεολαία του σταθμού είμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό. Μπορεί να βγει και γραπτή ανακοίνωση. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σου Νίκο. Να είστε καλά. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, πώς πέρασες Νίκο μαζί μου? Και από τον Νίκο εδώ. Πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Εύκολα πέρασε η ώρα. Ωραία, ελπίζω να πάμε μαζί για μια βόλτα προς το Κίεβο να δούμε τον τελικό του Champions League. Καλά θα ήταν να δούμε και ένα Real Liverpool. Θέλω να διορθώσεις λίγο για το μάτς του μπάσκετ. Ότι είναι Κυριακή που αγχώθηκες. Όχι, δεν αγχώθηκα καθόλου, είσαι χάρηκα. Εμείς αγχωθήκαμε ότι έχουμε μπάσκετ Κυριακή. Σάββατο, συγγνώμη που είπες αρχικά. Και τελικά το μάτς είναι Κυριακή. Θα έχουμε επιστρέψει, να ξέρεις. Θα είμαστε κανονικά στις θέσεις μας, στις επάλξεις. Και εσύ θα βρίσκεσαι κανονικά στο παλατάκι. Λοιπόν, για όσους. Όσοι από εσάς θέλετε να πάτε στο Κίεβο και να δείτε το τελικό του UEFA Champions League, ο τρόπος για να το κάνετε είναι με την Pepsi. Το μυστικό είναι να ματσάρετε με τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi που σας στέλνει στο Κίεβο. Η διαδικασία είναι απλή. Βρίσκετε το τυχερό κωδικό συσκευασίας με το κίτρινο καπάκι, μπαίνετε στο pepsi.gr, ματσάρετε και κερδίζετε συμμετοχές για τη μεγάλη εκδήλωση που σας στέλνει στο τελικό ή άλλα πλούσια δώρα. Love it, live it, win it, match it με την Pepsi και τον τελικό του UEFA Champions League. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο το μαγαζί απεργεί, γιατί απεργεί. Αύριο είναι απεργία, Ελένη Μπουντού, και εργατική, όχι εργατική πρωτομαγιά είναι αύριο. Και την Τετάρτη ξανά κανονικά εδώ. Καλό μήνα σε όλους, καλά να περάσετε. All about Aris on έτσι, air. Πολύ ωραία. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.